Γεια σας. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχουμε λίγα, πολύ λίγα, τόσο λίγα που υποφέρουμε. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ξένες γλώσσες. Και αυτό ζούμε εμείς, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχουμε πολλά. Και ένα από τα πολλά που έχουμε για τα ωραία είναι η όμορφη συντροφιά. Όταν έχεις ωραία συντροφιά και ωραία κουβέντα, δεν χρειάζεσαι ούτε ψυχίατρο, ούτε μπαλκόνια για να πηδήξεις, ούτε ιστερίες, ούτε τίποτα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα κάνουμε, θέλω να πιστεύω, μια ξεχωριστή εκπομπή, μια κουβέντα, δηλαδή μια οικογένεια, έτσι όπως είστε εσείς οι άνθρωποι της ζούγκλας, και θα δούμε ωραία θέματα και πιστεύω ότι θα κάνουμε και ωραία κουβέντα. Γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει ένα ακροατήριο που συμμετέχει φυσικά επίσης όρις στην εκπομπή και είναι ο Παντελής Ψύχας, συνταξιούχος βαρύτονος της λυρικής σκηνής. Ήταν πρωτοετής φοιτητής της ΑΣΟΕ όταν έγινε εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν για πολλά χρόνια ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, σωστό? Τι ψηφίσεις τώρα θα σας το πει ο ίδιος, όχι εγώ. Ο Γιώργος Τσέλιος, εκπαιδευτικός καθηγητής μαθηματικών, διδάσκει στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Πεύχης. Ο Δημήτρης Μπερτόλης είναι ιδιοκτήτης εταιρείας διανομής έντυπου υλικού. Είναι ένας δυσαρεστημένος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, όπως οι μισοί Έλληνες σχεδόν. Και το τελευταίο διάστημα σκέφτεται να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά? Όχι ακριβώς. Έτσι γράφουν εδώ οι δικοί μου. Επικίνδυνα άτομα οι δημοσιογράφοι. Λίγο. Είναι, Η Τζένι Κούκουρα είναι μια πρώην υπάλληλος του πολυκαταστήματος, του ιστορικού πολυκαταστήματος ΦΟΚΑ, που ξεκίνησε από την πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, από κάτι πάγκους εκεί σε μία στοά μέσα και έφτασε να έχει μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Ένα κατάστημα το οποίο έκλεισε πριν από ένα μήνα και η Τζένι βρέθηκε άνεργη μετά από 10 χρόνια. 10 χρόνια, ναι. 10 χρόνια. Άνεργη αλλά χαμογελαστή και αισιόδοξη. Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει. Από την άλλη πλευρά τώρα έχω τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη και τους δημοσιογράφους δηλαδή, Γιάννη Τριάντη και Σεραφείμ Φιντανίδη, τους γνωρίζετε, είναι και οι δύο είναι σφραγίδες της παλιάς ελευθεροτυπίας. Και οι δύο είστε. Ο τύπος των ύλων. Και οι δύο είστε. Αλλά είναι δύο άνθρωποι που από το παρελθόν έχουν γράψει ιστορία εδώ και αρκετά χρόνια, ο καθένας στη δική του φυσικά. Και ο καθένας με τον δικό του τρόπο, το δικό του τόνο και το δικό του χρώμα. Ο επόμενος κύριος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο Μίτσος. Για μένα, Παπαχρήστος, έτσι τον γνώρισα, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Και βεβαίως είναι ο άνθρωπος που στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο του Πολυτεχνείου. Ένας από τους δύο αυτός και η Δαμανάκη ήταν οι βασικοί εκφωνητές του Πολυτεχνείου. Είναι ο άνθρωπος που μας τίμησε και είπε και το περίφημο στο άρθρο που έγραψε στο Zoogla.gr ότι μάγκες δεν γίνεται ένας να τρώει και οι άλλοι να κοιτάνε. Κάποια στιγμή ο κόσμος εκνευρίζεται. Για πόσο καιρό θα αντέχει να σε κοιτάει να τρως και αυτός να πεινάει. Σήμερα με τη Μάη, με την παρουσία του, ειλικρινά το λέω, κάνει αν και αυτές οι, ξέρεις, αυτά τα φλιναφήματα δεν ταιριάζουν μεταξύ. Ναι, όχι, δεν χρειαζόταν. Ναι, αλλά με τιμά η παρουσία σου, γιατί είναι η εμπιστοσύνη που δείχνεις, σε αντίθεση με το μένος, το δικαιολογημένο που υπάρχει του κόσμου εναντίον των δημοσιογράφων. Ο αναρχικός Κάιν. Ο Κάιν είναι ο κατά κόσμον Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Είναι γνωστός της Πάση, ένας αναρχικός με το δικό του πολιτισμό, εντελώς διαφορετικός από ό,τι έχετε συνηθίσει περισσότεροι μέσα από τις προπαγάνδες και από τα βιώματά σας να εννοείτε όταν λέτε τη λέξη αναρχικός. Και επίσης κοντά μου είναι ο ηθοποιός Αντώνης Κρόμπας, ο οποίος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Μία από τα γίδια», που σατυρίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και που ένα σκέτς το οποίο είδα στο blog της Ζούγκλας ήταν η αιτία που τον κάλεσα, θα το δείτε αργότερα, γιατί είχα χρόνια να γελάσω τόσο πολύ. Ειλικρινά σας το λέω, είχα χρόνια να γελάσω τόσο πολύ. Δηλαδή η φινέτσα αυτού που κάνατε, το χιούμορ,
η εκφορά του λόγου, το παίξιμο, όλα αυτά ήταν τόσο υπέροχα που μου θύμισαν δεκαετία του 70 στην Ιταλία και όχι αυτή τη χυδαιότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, την προχειρότητα και τους αυτοσχεδιασμούς που γίνονται. Συγχαρητήρια, ο κόσμος θα το καταλάβει αργότερα όταν το δούμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Μάκη, να πω κάτι ότι δεν βάζω όλους τους δημοσιογράφους στο ίδιο τσουβάλι. Δημοσιογράφος από δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών απέχει χιλιόμετρα μακριά, δεν έχει καμία σχέση. Δεν λειτουργώ με τη λογική του τσουβαλιάσματος, γιατί το τσουβάλιασμα είναι φασισμός για μένα. Σωστά. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Και η τιμή μου είναι που είμαι και ανάμεσά σας, έτσι. Όχι μόνο δικιά σας τιμή που αυτό δεν με ενδιαφέρει. Η τιμή μου είναι που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους απόψε και θα κουβεντιάσουμε. Ωραία. Μου δίνει την ευκαιρία η ζωή και είμαι ανάμεσά σας και θα κάνουμε μια επίσης, φαντάζομαι, μια χρήσιμη κουβέντα. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός λόγω της σοφίας της γιαγιάς μου που έλεγε ότι τα γουρούνια έχουν όλα την ίδια μούρη. Αυτό το έχω στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου για να είμαι προσεκτικός. Ποτέ δεν ξέρεις σε αυτόν τον κόσμο πόσο έχει χαλάσει η σύψη μέχρι που έχει φτάσει και ποιος. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή έχω έναν άνθρωπο τώρα από την πατρίδα τη Θεσσαλονίκη, θα δείξω ένα βίντεο και θα τον καλωσορίσω. Ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης, που δεν χρειάζεται. Αρχηγάρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τώρα θα πω και Καρντάση, γιατί παίζεις επάνω στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να το πω διαφορετικά. Τα γνωρίζετε καλά εδώ τα βόρεια, τις συνήθειές μας. Επειδή έχω παίξει μπάλα, μόνο όσοι έχουν παίξει μπάλα καταλαβαίνουν τη συγκίνηση, τη χαρά, έτσι μετά από την πίεση, την τρομακτική, ενός ανθρώπου που κουβαλάει στην πλάτη του αυτή την ευθύνη. Δηλαδή, ποια ευθύνη να δώσει χαρά σε εκατομμύρια Έλληνες που είναι όλοι μαγκωμένοι και κατσούφιδες. Είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό όλων των ποδοσφαιριστών, όλων των παιδιών που κάναμε αυτήν εδώ την προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια και είμαστε διπλά χαρούμενοι που καταφέραμε και δώσαμε ένα κίνητρο όλους τους Έλληνες να χαμογελάσουν για να ξεχάσουν τους προβληματισμούς τους έστω και για λίγο. Ωραία, θέλω λίγο να δείξω το πρώτο βίντεο, γιατί αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις Ελλάδες. Ο Μίκης Θεοδωράκης, σε μία κατηδίαν κουβέντα που είχαμε, μου είπε, εμείς, μου λέει, είμαστε με την άλλη Ελλάδα. Του λέω, ποια άλλη Ελλάδα? Μου λέει, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, η οποία είναι χρόνια στη γωνία. Δεν έχει να κάνει, μου λέει, με το lifestyle, δεν έχει να κάνει με όλες αυτές τις μπούρδες που παρακολουθούμε, δεν έχει να κάνει με τη χλειδί, έχει να κάνει όμως, μου λέει, με την ψυχή. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το βίντεο. Όχι, ο Χόλεβας είναι, αλλοιώνεται πάνω στο ήχος από τον Ματσέλ. Πορεία της μπάλας, Σαλπιγκίδης, τίποτα. Μίτρογλου, 1-0! Yes! 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 Το 14! Ποιος άλλος? Και τι πάσα και με πόσο καθαρό μυαλό από τον Σαλπιγκίδη που συγχρόνισε το χτύπημα στην μπάλα με την κίνηση των αμυντικών να βγουν από τα καρέκλες. Βάλει 6 παίκτες στα ελληνικά καρέ και ισοφαρίζουν με έναν από αυτούς αμέσως μετά τον γκολ του Μίτρογλου. Το Ροσίδης με τη μία το γύρισμα το πίτσι και δύο ένα στο 20. Η επανόρθωση από τον Βασίλη το Ροσίδη. Μία ασίστ σαν και εκείνη που είχε δώσει στο Μίτρογλου στο Λίχτενστάιν. Τώρα μπαίνει με την μπάλα με τα δίκτυα ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης. Σαμαράς παίρνει την εκτέλεση, πρώτο δοκάρι, γυρίζει την κεφαλιά ο Κατσουράνης. Ξαναγίνει. Γυρίζει ο Κατσουράνης. Πετάει για τον Μίτρογλου, η μπάλα βρίσκει και στον Γκολιάν. Δεν πειράζει. Καθόλου. Ξανά. Σκάει μπάλα. Σηκώνεται εκεί που τη θέλει ένας εκτελεστής. Και με το ποσοστό τύχης που αντιστοιχεί σε αυτή την κόντρα από το σούτ του Μίτρογλου, αλλίωσε τις τροχιές της μπάλας πάνω στον Γκολιάν. Η έκσταση του σκόρερ.
Δημήτρη. Ναι. Έχετε αρχίσει να μαθαίνετε σάμπα? Πρέπει να αρχίσουμε εντατικά μαθήματα, νομίζω, σιγά-σιγά. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα, αυτά μου τα μετέφερε ο Ανδρέας ο Φουστάνος, ο οποίος είναι από μάνα Βραζιλιάνα. Δηλαδή είναι ο μισός Βραζιλιάνος, ο γνωστός χειρουργός, αισθητικός. Ο οποίος, πλαστικός χειρουργός, μου είπε ότι να ξεχάσετε ότι είναι ωραίες οι Βραζιλιάνες. Οι περισσότερες, μου λέει, η πλειοψηφία είναι κοντές και πανάσχημες. Αυτά που βλέπετε στα καρναβάλια είναι σχολές χορού και πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρεις τέτοιες Βραζιλιάνες, κατάλαβες? Νομίζω όμως ότι σαν τις Ελληνίδες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι το βράδυ θα γυρίσει σπίτι, πρέπει να περάσει μια ήσυχη βραδιά, γι' αυτό τα λες αυτά. Και εγώ στη θέση σου τα ίδια τα έλεγα. Δεν είμαι κορόιδο να κάνω το πέναλτι στο 90. Είσαι καλά. Σωστά. Λοιπόν, σάμπα λοιπόν, γιατί κάνατε τους Έλληνες να είναι πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι και πολύ χαρούμενοι που τελικά τα καταφέραμε, γιατί πραγματικά η προσπάθεια ήταν τεράστια και δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Παρότι οι απαιτήσεις ήταν υψηλές, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο μετά από τόσα χρόνια για τόσες επιτυχίες η εθνική ομάδα, ο κόσμος θέλει να βλέπει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να πετυχαίνει τους στόχους της. Ναι, δεν υπάρχει άλλη χαρά. Δεν υπάρχει. Και χαίρομαι γιατί τα παιδιά της εθνικής είναι μορφωμένα παιδιά, έχουν κοινωνική παιδεία, έχουν άλλη συμπεριφορά. Και μια συμπεριφορά που πρέπει να την διδάξουμε στον πολύ κόσμο. Ήμουν στον Ταλούς όταν κερδίσαμε το Euro και στη Λισαβόνα. Και τότε πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα από τους Πορτογάλους, αυτούς τους απεικιοκράτες, την ευγένεια που είχαν να μας δίνουν τα παιδιά τους να φωτογραφηθούν με τους νικητές όταν είχαν χάσει μέσα στην έδρα τους το κύπελο. Νομίζω ότι γενικά σαν χώρα είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά τον αθλητισμό σε αυτό εδώ το τομέα. Ναι. Θέλω να πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι σιγά σιγά τα πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Ειδικά με την εθνική ομάδα βλέπουμε πραγματικά τον κόσμο εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή εμείς οι διεθνείς που παίζουμε και στην Ελλάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα το βιώνουμε αυτό εδώ και είναι πολύ έντονο. Μακάρι να αλλάξει αυτό εδώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην υπάρχει, να μην γίνονται όλα αυτά εδώ τα έκτροπα, οι αντιπαλότητες κτλ. Να το βλέπουμε ως διασκέδαση, ως διαφυγή το ποδόσφαιρο, ως ψυχαγωγία. Σωστά. Να πω κάτι τώρα που με έχει εντυπωσιάσει πολύ. Η ελληνική αποστολή, ο Φίσας, αν δεν κάνω λάθος συγκεκριμένα, ανακάλυψε ότι είχαν κάνει ένα τυπικό λάθος οι Ρουμάνοι για το οποίο μπορούσαν να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Είχαν δηλώσει δύο τερματοφύλακες στο μάτς με την Εθνική και εσείς αντί να επιχειρήσετε να πάρετε το μάτς στα χαρτιά, πήγατε και ενημερώσατε τους Ρουμάνους για να το πάρετε στα ίσια. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο αν είναι αλήθεια και πολύ περήφανο. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι το εφαγωνίζεστε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό και είναι κρίμα πραγματικά να χάνονται παιχνίδια και προσπάθειες ποδοσφαιριστών ενός ολόκληρου λαού μιας χώρας στα χαρτιά. Θα μας πείραζε εμάς αν γινόταν αντίθετα στη δική μας χώρα κάτι τέτοιο και να χάναμε ένα παιχνίδι κάτω από αυτές τις συνθήκες και με ένα τέτοιο τρόπο. Ωραία. Και επειδή γνωρίζω ότι οι ώρες σας δεν είναι πολλές και είναι ήδη αργά για σας, θέλω να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει από τους προσκεκλημένους, βεβαίως μπορεί να το κάνει. Ένα πράγμα μόνο. Ποιους προτιμάς στην κλήρωση για αντίπαλους? Να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ενώ γνωρίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη βραδιά αν συμβεί, να παίξουμε με την Οικοδέσποινα. Γιατί θεωρώ το να παίζεις με μια χώρα σαν τη Βραζιλία και στη χώρα της μέσα, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Και σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για τη χώρα μας, για τη Βραζιλία, το επίπεδο της είναι πολύ υψηλό. Θα ήθελα να το ζήσω, να σας πω την αλήθεια. Είστε εντελώς τρελοί. Θέλετε να παίξετε με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα. Τώρα αυτή είναι η δική μου επιθυμία. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν πολλά παιδιά, αλλά νομίζω ότι κάποια θα συμφωνούσαν σίγουρα.
Εγώ σας εύχομαι όχι μόνο να παίξετε με την Βραζιλία, αλλά να κερδίσετε την Βραζιλία και να γίνει. Να γίνει, ναι, βεβαίως. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως γράψαμε και στην πρώτη σελίδα στο Zoogla.gr, η εθνική μας στη Βραζιλία, η Ρουμανία στο καρναβάλι του Ρίο. Λοιπόν, είμαστε λίγο δεικτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε μήπως να ρωτήσετε κάτι? Να πω κάτι στο Δημήτρη. Ένα μήνυμα. Δημήτρη, παρακαλώ. Έχουμε στην παρέα μας και τον Κάιν, ο οποίος είναι αναρχικός και κάτι θέλει να σου πει. Ναι, παρακαλώ. Ναι, Δημήτρη. Βασικά η χαρά σας είναι και η χαρά μας. Από την άλλη, επειδή έχετε ένα βήμα, είσαστε μέσα σε ένα κόσμο, σε ένα μαζικότερο χώρο, νομίζω είναι και επίκαιρο το μήνυμα, νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε και νομίζω το κάνετε πάρα πολύ από εσάς, όλο και πιο πολύ να φύγει ο ρατσισμός από την κοινωνία. Έχετε είσαστε ο πυρήνας μέσα σε ένα, στο κέντρο μάλλον, ενός αθλήματος λαοφιλούς και μαζικού και νομίζω ότι μπορείτε να το περάσετε αυτό το μήνυμα. Σε μια εποχή που ο ρατσισμός, όπως βλέπεις και εσύ, και ο φιλετισμός στην κοινωνία περνάει ένα μήνυμα διχασμού και μυσαλλοδοξίας. Αυτό. Επειδή παίζετε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι και από άλλες χώρες δίπλα σας, βλέπεις και τα προβλήματα της προσφυγιάς σε όλο τον κόσμο και της μετανάστευσης, που ταλαιπωρούν τους λαούς και νομίζω ότι μπορείτε να το περάσετε, έχετε αυτή τη δύναμη. Είναι ένα κέρδος νομίζω για τον αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα όλοι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα και να μην κάνουμε διαχωρισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, σε οτιδήποτε στη ζωή μας. Γιάννη Τριάννη, μήπως θες να πεις κάτι, είσαι και μπαλαδόρος από ό,τι ξέρω. Ο Σεραφείμ Φιντανίδης, Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα και Σαλπηγή. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, το 2004 πήραμε το Euro, είχαμε κάνει ωραίους Ολυμπιακούς αγώνες. Την άλλη χρονιά πήραμε και την Eurovision, νομίζω. Αλλά αντί να πάνε καλύτερα τα πράγματα, άρχισαν να καταραίουν μετά. Λέτε, ύστερα από αυτή την επιτυχία να πάμε ακόμα χειρότερα? Γενικά από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Μπράβο. Απλά νομίζω ότι γενικά όλα συνδέονται στην Ελλάδα και το ποδόσφαιρο είναι μια προέκταση της κοινωνίας. Για να βελτιωθούν πράγματα πρέπει να ξεκινήσουν από αλλού πρώτα για να φτάσουμε στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαι εγώ με το ποδόσφαιρο παράδειγμα. Ναι, θέλω να πω ότι μετά τις επιτυχίες αυτές, αντί να πάμε καλύτερα, πήγαμε χειρότερα. Ακόμη και στο ποδόσφαιρο, σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που έχουμε. Να μην τολμάει να πάει ο φίλαθρος της αντιπάλου ομάδας εκτός έδρας και να είναι μόνο η εντός έδρας. Πουθενά δεν γίνονται αυτά. Θέλω να πω, είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες, Ολυμπιακοί αγώνες και Euro, και αντί να πάμε καλά και στην κοινωνία και στην οικονομία και στο ποδόσφαιρο, πήγαμε χειρότερα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα γήπεδα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Όχι μόνο στα γήπεδα. Ναι. Και όχι μόνο. Τώρα, βεβαίως, είσαι περιζήτητος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα απαντήσεις αναγκαστικά και σε μια-δυο ερωτήσεις ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Σαλπηγίδη. Είναι ο Δημήτρης Μπερτόλης, ο κύριος Γιώργος Τσέλιος, καθηγητής μαθηματικών. Συγγνώμη. Ήθελα να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση και δεν ξέρω κατά πόσο θα την απαντήσετε, με την έννοια ότι είναι μια κατάσταση που δεν είναι και όμορφη. Επειδή ξέρουμε ότι η Νίκη έχει πολλούς πατεράδες, σε αυτούς όλους που θα έρθουν να φωτογραφηθούν δίπλα σας τώρα, στη συνέχεια, στην αναχώρηση, στις επιτυχίες τις όποιες, έχετε να τους πείτε κάτι? Αυτό που λέμε εμείς κατά καιρούς και πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι δεν μας αρέσει η κριτική κτλ. Είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα και στις εύκολες και στις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε ψηλά σαν χώρα. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικά μιλάω. Δηλαδή να μην κοιτάμε το εγώ, να κοιτάμε το εμείς για να κάνουμε ένα βήμα προόδου. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο τέτοιες εποχές και στη χώρα μας.
ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε, ότι όλοι ενωμένοι μπορούμε να φύγουμε από όλες τις δυσκολίες, να ξεγλιστρήσουμε από μια δύσκολη κατάσταση. Αρχηγέ, την αγάπη μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι υγεία και επιτυχίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μπράβο, Δημήτρη. Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα. Είναι μία από τις άλλες Ελλάδες, γιατί δεν ξέρω πόσες είναι τελικά. Άρα είναι πολλές. Δηλαδή, και στους δύο θριάμβους είχαμε ξένους προπονητές. Βέβαια. Γερμανό και Πορτογάλο. Είχαμε το Ρεχάγγελ. Και τώρα το Σάντος. Και τώρα όχι έχουμε Έλληνα. Το Σάντος. Ναι. Δηλώσαν Έλληνες όμως. Ε. Καλά, εντάξει. Δηλώσαν Έλληνες, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά για τους Τυχαίο. Σύντες. Πάμε στους πανηγυρισμούς και επιστρέφουμε. Σαλπιγκίδης, τίποτα. Μήτρογλου, 1-0, yes! Τροσίδης με τη μία το γύρισμα, Σαλπιγκίδη, 2-1, στο 20. Σαμαράς παίρνει την εκτέλεση, πρώτο δοκάρι, γυρίζει την κεφαλιά ο Κατσουράνης, Μήτρογλου, goal! 3-1! Καραγκούνης ψάχνει τον Μήτρογλου, δεν υπάρχει offside, έλα Κώστα, να το goal! Πάμε Βραζιλία! Θέλω να πω και την αφιερώνω και στο γιο μου τον Άσο, γιατί όταν έφυγα το σπίτι μου είπε μπαμπά θέλω να περάσουμε στη Βραζιλία. Σάμπα και πάμε Βραζιλία. Πού, ποια Βραζιλία πάμε δηλαδή, γιατί άμα δεν έχεις μία πώς θα πας Βραζιλία, κοστίζει το ταξίδι, δεν είναι εύκολο. Νοερά θα πάμε στη Βραζιλία. Έχω πάει δύο φορές Βραζιλία, την έχω γυρίσει σχεδόν όλη. Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση, επειδή δεν έχουν εθνικούς ήρωες, όπου πήγαινες είχαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Φικερό ήταν τότε, και τον Πελέ. Δεν είχαν άλλα ενδάλματα. Δεν έχουν κάνει πολέμους ποτέ οι Βραζιλιάνοι. Δεν έχουν κάνει. Έχουν και φαβέλες όμως. Καλά, άλλο αυτό. Έχουμε να διδαχτούμε πολλά από τους Βραζιλιάνους. Να σου πω κάτι όμως. Οι φαβέλες είναι επάνω, η Αβελίδα Ατλάντικα εδώ και η Κοπακαμπάνα. Ναι. Όλη η Κοπακαμπάνα είναι ελεύθερη. Δεν έχει χτίσει κανένας απάνω. Κατεβαίνουν από τις φαβέλες με ένα μαγιό, τα τσιγάρα εδώ, μια μπαλά και κάτι πέδιλα. Και βγαίνουν και από τα ξενοδοχεία των 5-6 αστέρων και κολυμπάνε μαζί. Δεν έχει εισιτήριο. Όχι. Τύπου ελεύθερη όλη η παραλία. Αστέρας βουλιαγμένης. Όχι, αυτό δεν θέλω να τέτοια. Πω. Και μάλιστα κάθε τόσο ξέρουν οι φαβελάδες ότι θα βγάλει μύδια η θάλασσα. Κατεβαίνουν κάτι τζατζερέδες, βάζουν τα μύδια, τα τρώνε επί τόπου και τρώγαμε κι εμείς βέβαια. Μου κάνει εντύπωση αυτό ότι δεν υπάρχει σε όλη την Κοπακαμπάνα και στην Ιπανέμα χτισμένο τίποτε επάνω. Αντώνη Κρόμπα, παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ. Είδα ότι... Γεια σου Δημήτρη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε η εθνική ομάδα καταφέρνει να κάνει
βήματα μπροστά και να χαρίζει γέλιο και αισιοδοξία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Είσαι και Παναθηναϊκός όπως το σκέτς. Όχι, δεν είμαι. Είμαι Πανιόνιος. Είσαι Πανιόνιος. Ναι, σαν το φίλο μου τον Γκάιν εδώ πέρα. Είμαστε δύο. Στο σκέτς. Και άετοιμα. Στο σκέτς. Είμαι με ό,τι είναι προσφυγικό. Ναι. Τώρα θα δείτε γιατί το λέω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα δείτε σε λίγο. Ο Γιάννης είναι Αγρινιώτης. Μάλιστα, η περιοχή που μένει λέγεται Τριαντέικα, από τους Τριάντιδες, η μεγάλο σόι. Πήγα και τους γνώρισα. Ναι. Φων. Τριαντέικα. Υπάρχει περιοχή Τριαντέικα που είναι όλο Τριάντιδες. Πώς βρίσκεις μάκηδες στην Κεφαλονιά, εκεί έγινε όλοι Τριάντιδες. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Τι έλεγες, Μίτσο? Εγώ έγινα Παναθηναϊκός έλεγα τώρα στη Σεραφείμ, γιατί το 1965 είχα παίξει με τον Παναθηναϊκό που είχε έρθει στο χωριό μου στην Εστία. Εγώ ήμουν στον Ξηροχώρη. Ναι, στο Ξηροχώρη στην Εστία. Στον Απολώνιο. Ήμουν 15 χρονών. Και με βάλανε στο δεύτερο ημίχρονο. Παπα Μανουήλ, Δωμάζος, Πανάκης, Βουτσαράς τερματοφύλακας. Και με βάζουν να χτυπήσω στο Βουτσαρά ένα φάουλ. Πολύ αυτό. Και λέω, αυτός είχε σκοτώσει τον Ιωάννου από μπουνιά. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Του εθνικού. Εγώ πιτσιρικάς ήμουν. Και ενώ δεν είχε χορτάρι κάτω, δεν είχε τίποτα, ρίχνω ένα σουτ και ο Μπαγάσας έκανε οριζόντιο με το έδαφος. Δηλαδή, τέτοιος τερματοφύλακας δεν έχω ξαναδεί. Γάτος. Ο Βουτσαράς, ναι. Και έγινα Παναθηναϊκός, παρόλο ότι ήμουνα με τον Στάι του Χάιτα, που ήταν το χωριό μου και ήταν στην Εθνική Ελλάδος, έπαιζε στο Πανιόνιο. Και έφτασα να έχω δελτίο για να παίζω μέχρι τη Β' Εθνική. Αλλά τα παράτησα όταν ήρθα στην Αθήνα. Έπλεξα με το φοιτητικό κίνημα και ήμουνα και ενάντια όταν ο Παναθηναϊκός ο ίδιος είχε πάει στο Γουέμπλι. Οι άλλοι τρέχανε και δοξάζανε τον Παναθηναϊκό και εγώ ήμουνα εναντίον μαζί με τους φοιτητές εκείνο τον καιρό. Δηλαδή, άστα να πάνε. Είδατε ποιους ενώνει το ποδόσφαιρο, έτσι. Φιντανίδη, Τριάντη, Παπαχρίστο, κυρίες και κύριοι, τον Γκάιν, τον κύριο Κρόμπα, τους ενώνει το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είμαι τόσο ποδοσφαιρόφιλος. Όχι, αλλά... Α, και μεγάλωσα στα νεαρικά. Να πω κάτι. Συγγνώμη, δεν... Μάγκη, πρέπει να το... Συγγνώμη, Ναι, ναι, Δημήτρη μου, ναι. Μετά από χρόνια, πριν δύο χρόνια, ένας πολύ ωραίος ΑΕΚΤΖΙΣ από τον Πύργο, που εκεί είναι όλοι οι μικρασιάτες από τον Νέο Πύργο, θέλει να κάνει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να μαζέψουν τα λεφτά για να κάνουν μια μονάδα για νεφροπαθείς που πηγαίνουν με τα ταξί στην Αθήνα, στην Εστία. Και μου λέει θα έρθεις. Και πάω. Πάω καθυστερημένος στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω ξανά το Δωμάζο, το Πανάκι, να έχουν έρθει, η ίδια ομάδα. Ή μεγάλη τώρα. Αλλά θα πω κάτι που είναι σημαδιακό. Την ώρα που μπήκα μέσα και πάω να παίξω κι εγώ, βλέπω έναν γυμναστή που πέφτει κάτω. Λάμαν, μας έχουν ένα για το Δωμάζο, ένα για το ποδοσφαιρικό του αγώνα και ένα για μένα, τη Μισένεγεν. Και ο άνθρωπος αυτός ξεψύχησε εκεί μέσα, 52 χρονών. Και μου λέει, λέω τώρα τι να μας βραβεύσουν, του λέω του Δωμάζου. Θα μας βραβεύσουν και θα ξανακάνουμε τον αγώνα στη μνήμη αυτού του παλικαριού. Αυτό έγινε πριν δύο χρόνια, στην Εδιψώ. Έτσι, για να, μια και μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ ήμουν με το Εραστεχνικό, δεν υπήρχαν ΑΕ τώρα εταιρείες και όλα αυτά. Αλλά σκέψου μετά από τόσα χρόνια ξαναβρεθήκαμε και η κουφάλα, συγγνώμη για την έκφραση, ο Δωμάζος, έριχνε σωστά την μπάλα και μου λέει, μα τον έβλεπα, κυνήγαγε συνέχεια την μπάλα, δεν κυνήγαγε τίποτα άλλο. Πρέπει να έσκασε. Το ξέρω πολύ καλά. Είχα την κόρη του στην εκπομπή μου. Και η οποία είναι η ίδια, ο Μίμης, έτσι. Λες ένα καλούπι, αλλά σε γυναίκα. Και είναι έτσι. Είναι η φύση του τέτοια. Κόρη της Μοσχολιού. Όχι. Υπόπη, Δωμάζου, λες, Υπόπη, ναι. Mm. Η κόρη που έκανε με τη δεύτερη γυναίκα. Ναι, δεν παίζεται ο τύπος. Είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πώς ήταν η Βουγιουκλάκη, είχε μεγαλώσει και την έβλεπες φρυγηλή, δυνατή, ισχυρή.
Έτσι, δεν παίζεται. Είναι αλλά μου έκανε εντύπωση ότι λέει θα συνεχίσουμε. Είναι ευλογημένοι από τη φύση. Λοιπόν, κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα, επιστρέφω κοντά σας. Φυσικά δεν φανταζόσασταν σήμερα ότι θα κάνουμε τέτοια κουβέντα με τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι ένα κομμάτι της άλλης Ελλάδας. Για άλλα ήρθαμε, για άλλα. Για άλλα, όχι, εντάξει, αυτά είναι η Ελλάδα. Έχει πολλές εκφάνσεις αυτή η Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μας. Η Ελλάδα είναι μια αναρχική χώρα. Επιστροφή λοιπόν, τώρα κοντά σας για τη συνέχεια αυτής της κουβέντας, που φυσικά δεν θα μείνει. Και αν θέλετε κλείστε λίγο το ακουστικό μου, σας παρακαλώ, πάνω από το control. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Που βέβαια δεν θα μείνει στα ποδοσφαιρικά, απλά τα ποδοσφαιρικά είναι μια μεγάλη χαρά. Μια εκτόνωση του κόσμου, μια μικρή φυγή ή μεγάλη φυγή από την καθημερινότητα που είναι καταθλιπτική. Κάτι ήθελες να πεις, Γιάννη, νωρίτερα. Ήθελα να πω το εξής, βλέποντας και τον Σαλπιγκίδη, βγήκαν ήδη κάποιοι σχολιογράφοι και λένε «Μα η Ελλάδα παίνεται, έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα και ο λαός σχημάζεται σύμφωνοι». Τι πανηγυρίζουν ότι θα πάμε στη Βραζιλία ή θα πάνε ορισμένοι. Τα παιδιά αυτά, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής, δεν είναι ούτε ήρωες, ούτε ημίθεοι, ούτε τίποτα. Είναι συνεπείς επαγγελματίες που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν στην καρδιά τους και την πατρίδα τους. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές του κόσμου, ο καθένας στη δική του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έκαναν αυτό που συνόψισε έξοχα αυτός ο Πορτογάλος, τον οποίο εγώ παλιότερα ως προπονητή δεν μου άρεσε και πολύ, αλλά τέλος πάντων, ο Φιντανίδης ξέρει. Αυτός ο άνθρωπος είπε δύο κουβέντες και πριν και μετά το μάτς του Βουκουρεστίου. Ότι αν προκριθούμε θα μικρύνουμε τα στενοχώρια των Ελλήνων. Και αφιερώνουμε αυτή τη νίκη γιατί είναι χαρά για τον ελληνικό λαό. Αυτό το πολύ απλό δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι που είναι και προοδευτικοί άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ποτέ τι σημαίνει ένας λαός που ζει καταστάσεις τραγικές, έστω όπως η σημερινή, να παίρνει χαρά από πράγματα τα οποία δεν είναι. Δεν έχουν σχέση ούτε με το κέρδος, ούτε με κάποια σοβινιστική αλαζονία. Αλλά έχουν σχέση με την επιτυχία μιας ομάδος ανθρώπων, δηλαδή παραπέμπει η επιτυχία στο ανήκειν. Ανήκουμε κάπου. Είμαστε συλλογικότητα. Είτε ως κοινότητες Ελλήνων, που έλεγε και ο άλλος, ο παππούς του έθνους, ο Σαββόπουλος, είτε ως άτομα. Ανήκουμε κάπου. Είναι αρχαίγονη τάση και αυτό δεν θα λείψει ποτέ από τις κοινωνίες. Όσοι το υποτιμούν και νομίζουν ότι οι Έλληνες που βγαίνουν στους δρόμους ή οι Ισπανοί ή οι Κροάτες, δεν ξέρω, και πανηγυρίζουν για την πατρίδα τους, ότι είναι ένδειξη εθνικισμού, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν λέω μικρόψυχοι, λέω ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να επισέλθει στα έγκατα της κοινωνίας και να την καταλάβει. Μάλιστα. Ναι, κύριε Κρόμπα. Θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με τον προλαλήσαντα σε όλα αυτά που είπε και με την ευκαιρία και επειδή το βιντεάκι το οποίο γυρίσαμε με την αφορμή την οποία είμαστε εδώ πέρα και θα δείξετε αργότερα, θέλω να ψέξω κάποιες οπαδικές εφημερίδες οι οποίες στην επομένη μιας τόσο μεγάλης εθνικής επιτυχίας γράφανε οι μεν κόκκινες μόνο για το Μίτρογλου και τους παίκτες του Ολυμπιακού τους οποίους δίνει στην Εθνική, οι μεν πράσινες μόνο για τον Καραγκούνη και όποιον άλλο Παναθηναϊκό, οι δε αεξίδικες δεν γράφανε τίποτα για την Εθνική, γράφανε μόνο για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, όχι όλες οι εφημερίδες, να το επισημάνω αυτό, κάποιες, και νομίζω ότι αυτό είναι ίδιον της αλληλοφαγωμάρας μας και της ανοησίας, της οπαδικής ανοησίας, η οποία... Το έχω πει πολλές φορές στη τηλεόραση. Πήγαμε σε μια χώρα όπως είναι η Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, με το που μπαίνεις σε αυτή τη χώρα, από τα κτίρια αντιλαμβάνεσαι την αναγέννηση, αντιλαμβάνεσαι το αποικιοκρατικό παρελθόν τους, αντιλαμβάνεσαι το βάρος του πολιτισμού που κουβαλάνε. Πήραμε το κύπελο μέσα στην έδρα τους.
στο σπίτι τους. Και βγαίνοντας από το γήπεδο, πριν βγούμε από το γήπεδο, με το που πάει να σφυρίξει τη λήξη ο διαιτής, αρχίζουν οι Έλληνες να πετάνε μπουκάλια με νερό. Και γυρνάει η έφηπη αστυνομία, γιατί τα άλογα τα είχαν έτοιμα να τα μπουκάρουν μέσα, και μας λένε, είστε τρελοί, πετάτε μπουκάλια με νερό. Μας μίλαγαν αγγλικά οι άνθρωποι, why μας έκαναν. Εσείς κερδίζετε, παίρνετε το και αντί να πέτε... πήρατε. Ναι, προσέξτε. Βγαίνοντας μας δώσαν τα παιδιάκια, τα μωρά τους, να φωτογραφηθούν με τα ελληνικά κασκόλ. Και έξω από το γήπεδο είχε 4 ή 5 ντάνες, δεν θυμάμαι, με πέτρες από αυτές που στρώνουν τα πεζοδρόμια. Ήταν έτοιμοι να στρώσουν κάποια πεζοδρόμια. Και λέω, φαντάζεσαι να γινόταν αυτό στην Ελλάδα, για να ήταν οι ντάνες με τις πέτρες εκεί, τι θα είχε γίνει, θα είχαν γκρεμίσει τη Λισαβόνα οι Έλληνες. Δηλαδή, το κολοέλληνες του Σαββόπουλου, ώρες-ώρες, έχει μία σημασία. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις τόσα χαρίσματα σαν λαό, σαν ράτσα, να έχεις τέτοια ωραία φύση, τόσο μεγαλείο, και να κάνεις τόσο μεγάλες μικρότητες ώρες-ώρες, που δεν τις χωράει ο νους του ανθρώπου. Πολύ δίκιο. Γιατί υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα, οι άλλες Ελλάδες. Έχεις δει μέσα στην ωραία φύση που είπες για την ομορφιά αυτού του λαού, που βέβαια σίγουρα όλοι δεν παίρνουν στο ίδιο τσουβάλι, να στο πάω σε ένα άλλο σημείο, στα απάτητα μέρη των βουνών και του φυσικού πλούτου, να βλέπεις πια τα πλαστικά. Τις χωματερές. Χωματερές, μικρές χωματερές και τα λοιπά. Στα λέω εγώ, γιατί ζω την επαρχία έξω από την Πάτρα. Και εγώ είμαι τοπικό σύμβουλο σε ένα χωριό εκεί, όπου πασχίζουμε να έρθει μια ελπίδα. Έξω από την Πάτρα πού? Στην Ερημάνθεια, στο χωριό Χιώνα. Είναι ένα μικρό χωριό του νομού Χαΐας. Όπου και εκεί βλέπεις τα συμπτώματα, είναι μια μικρογραφία, ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Καταγωγή του πατέρα μου είναι από το Λεόντιο Αχαΐας. Δηλαδή, ξέρω όλα τη Χαλανδρίτσα, ιστορίες αυτά, τα ωραία βουνά αυτά του Παναχαϊκού. Εννοώ ότι αν δεν διορθώσουμε στην καθημερινή μας ζωή, αν δεν πραγματικά κάνουμε πράξη αυτόν τον πολιτισμό, στη λεπτομέρεια κρίνεται αυτός ο λαός. Αν δεν αλλάξουμε αυτή την καθημερινότητα, από αυτή τη φρίκη, τη βαρβαρότητα που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στο περιβάλλον και στον διπλανό μας, αν δεν το αλλάξουμε αυτό, αν εσωτερικά, όπως έλεγε και ο Τολστόη, δεν αναγεννηθούμε σαν άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε άλλη μέρα, την επόμενη μέρα. Η επανάσταση πιθανόν να είναι μια επόμενη χήμερα ή μια επόμενη εξουσία. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αυτό που είπε, και επειδή ο Γιάννης προηγουμένως είπε πάρα πολύ σωστά, ότι. Και το ότι εδώ ανακαλύπτουν κάποιοι εθνικισμού στη χαρά ενός λαού μέσα σε όλη αυτή τη γενική κατήφια και στασιμότητα και μιζέρια, και σε όλη αυτό το, ενώ η εξουσία έχει πάει και έχει διασπάσει τελείως τον κοινωνικό ιστό και τον έχει εξοντώσει, κάποιοι άνθρωποι δίνουν πραγματικά χαρά σε αυτό το λαό. Δεν πρέπει να το απαξιώνουμε. Όπως έλεγε και ο Μπακούνιν, ο μεγάλος αναρχικός φιλόσοφος, ο πατριωτισμός είναι ένα φυσικό συνέστημα του λαού. Πρέπει να το διαχωρίσουμε. Και όποιος είναι πατριώτης, παλιότερα είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή με τον Δημήτρη. Όποιος είναι πατριώτης, αγαπάει την χώρα του, αγαπάει και το γείτονά του. Αυτό δεν είναι φασισμός. Έτσι. Αγαπάει, είναι και αυτόματα παράλληλα και διεθνισμός. Αυτός που αγαπάει το γείτονά του, αγαπάει και τη χώρα του, αυτό το πράγμα έρχεται. Είναι παράλληλο. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Αλλιώς είναι, στρέβλωση. Κύριε Τσέλιο, κάτι θέλω να πω. Θέματα αυτή τη στιγμή πολιτισμού και παιδείας. Και ελπίζω ότι θα έρθει και η ώρα να μιλήσουμε και για την παιδεία. Το θέμα του ποδοσφαίρου και το θέμα των ομάδων γενικότερα ακριβώς είναι ζήτημα των δύο Ελλάδων. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, σαφώς η ρίση του Σαββόπουλου για τους κολοέλληνες είναι και σημαντική και υπαρκτή. Έχει περιεχόμενο. Από την άλλη, επιτρέψτε μου να πω ότι οι Έλληνες που πανηγυρίζουν δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν αισθάνονται όλοι ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αν ανήκουν στην ίδια ομάδα οι οπαδοί της ΑΕΚ με τον πρόεδρο για τον οποίο έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Και με την ιστορία του ρηξίματος της ΑΕΚ το περσινό. Ή οι οπαδοί μιας άλλης μεγάλης ομάδας με τον πρόεδρό τους που φημολογείται ότι χρηματοδοτεί τη Χρυσή Αυγή. Έχουν γραφτεί οι άρθρα στο εξωτερικό. Επομένως, δεν είναι όλες οι οικογένειες άγιες. Βεβαίως και είναι μια μεγάλη επιτυχία, αν και κάποιοι το βλέπουν από τη μεριά ότι γαμώ το υπάρχουμε ακόμα. Προσπαθείτε να μας θάψετε και είμαστε εδώ. Ζωντανή σαρώ ξυγκρότημα, που λέει και ο στίχος. Μάλιστα. Και υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα του Ρεχάγγελ, η Ελλάδα του Σάντος,
Μπορεί να μην έμαθαν καλά ελληνικά, αλλά μίλησαν στην ψυχή του Έλληνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Σεραφείμ Φιντανίδης, ότι δύο ξένοι προπονητές έκαναν θαύματα. Ο ένας μάλιστα του παρατράβηξε το θαύμα. Τόσο πολύ που οι ξένοι σπορκάστερες και τα δελτία ειδήσεων γέλαγαν οι Άγγλοι όταν έλεγαν ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ελλάδα. Δεν το πίστευαν. Δεν πειράζει. Γέλασαν εκείνοι. Ειρωνικά, γελάσαμε κι εμείς και το ευχαριστηθήκαμε με την καρδιά μας. Και θέλω λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτές τις δηλώσεις του Σάντος που έβαλε την ψυχή του να μιλήσει με αυτά τα λίγα ελληνικά που έχει μάθει αυτός ο υπέροχος Πορτογάλος. Πρώτο, είναι ευχαριστώ και δόξα για αυτή τη νίκη το Θεούς. Δεύτερο, είναι συγχαρητήρια στο παίκτη μου. Και τρίτος, αυτή είναι η νίκη, είναι η ελληνικού λαού. Το βραβείο για μένα είναι ότι έχω καταφέρει και έχω χτίσει μια πάρα πολύ καλή σχέση με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση που ναι, μεν είναι ο προπονητής και οι παίκτες με τον προπονητή, αλλά έχει πλέον... Τα υπόλοιπα ήταν στη μετάφραση τώρα από τα Πορτογαλικά. Όταν έγινε το νέο ελληνικό κράτος, φέραμε ένα σπουδαίο διπλωμάτη, τον Καποδίστρια, δικό μας. Τον δολοφονήσαμε. Και μετά άρχισαμε να φέρνουμε εισαγόμενους βασιλιάδες. Έτσι. Δεν ξέρω μήπως και ο Ρεχάγγελ και ο Σάντος ακολουθούν την ίδια συνταγή. Γιατί εμείς οι Έλληνες... Της Οθωνικής Αυτοκρατορίας, όχι της Οθωμανικής. Ναι, σκοτώσαμε τον δικό μας και φέρναμε εισαγόμενους βασιλιάδες μετά. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ένα από τα δεινά αυτού του τόπου, τα ελλείμματα, είναι το ότι όπως και να το κάνουμε δεν βιώσαμε τους τρεις αιώνες της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης και τον ένα αιώνα του διαφωτισμού. Βγήκαμε από τα σκοτάδια. Έτσι. Και ακόμα πιστεύω δεν έχουμε οριμάσει ως λαός. Πριν από λίγα χρόνια μου λέγανε κάποιοι Γάλλοι δημοσιογράφοι, εσείς οι Έλληνες δεν είστε πολύ Ευρωπαίοι, είστε Τούρκοι που νομίζετε ότι είστε Ιταλοί. Λέω εντάξει, είμαστε σε μια γέφυρα, μα δεν την εκμεταλλεύεστε αυτή τη γέφυρα. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε οριμάσει. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για αυτά που γίνονται με τα σκουπίδια κτλ., ο Έλληνας έχει μάθει να υπερασπίζεται το ιδιωτικό του χώρο, το σπίτι και όχι το δημόσιο. Το δημόσιο. Εγώ βλέπω κάδους απορριμμάτων και τα πετάνε απ' έξω, όχι μέσα. Λέω δικά μου είναι. Μια χωριά στη γειτονιά μου έπεσε ένα πόντο χιόνι, δύο, εκτός ότι αδειάσανε ένα σούπερ μάρκετ, μην πεινάσουμε. Με κοροϊδεύανε γιατί καθάριζα την έξοδο του σπιτιού μου. Να έρθει ο Δήμος, λέει. Ενώ έχω τύχει στη χιονοθύελλα του αιώνος στη Νέα Υόρκη το 1995, η πέμπτη λεωφόρος είχε μισό μέτρο χιόνι. Και κατέβεσαν και οι executives ακόμα και φτιαρίζανε. Εδώ να έρθει το κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που έχουν τους Ευρωπαίους. Κύριε Φιντανίδη, γαλουχήθηκε ένας λαός. Αυτό είναι το εχθρικό ναι, για τις κοινωνίες. Γαλουχήθηκε στην ανάθεση και στη διαμεσολάβηση. Ναι. Ότι πρέπει κάπου. Μην πάτε πάντοτε, τόσο μακριά. Πάντοτε κάποιος να μας φυτεύει δέντρο ή να μας σκουπίσει το πεζοδρόμιο. Καΐν. Και ο κύριος, και προηγουμένως θα συμφωνήσω ότι όλοι οι Έλληνες δεν είναι κολοέλληνες. Σίγουρα. Καΐν. Είμαι κατά του τσουβαλιάσματο γιατί το τσουβάλιασμα είναι η αρχή του φασισμού. Ο Καραγκιόζης. Αλλά υπάρχει μια κοινή χαρά όταν οι άνθρωποι μέσα σε τέτοιες εποχές όπου η εξουσία έχει πραγματικά έχει περάσει ένα κλίμα βαρβαρότητας, ότι αισθάνονται μια χαρά για κάποιους ανθρώπους, 11 ανθρώπους. Και εμένα δεν με εκφράζει αυτού του είδους αθλητισμός. Δεν με αφορά ο αθλητισμός των αναβολικών, της εμπορευματοποίησης, της Coca-Cola, των ευνηδίων θανάτων. Δύο κοπηλάτες πριν από καιρό που ήταν ευνίδια ξαφνικά. Μετά από μια παράξενη ασθένεια. Λοιπόν, ένας αθλητισμός ο οποίος έχει από πίσω το κέρδος και την τράπεζα, σαφώς δεν με αφορά. Αλλά με αφορά αυτού του είδους η χαρά που σε ένα λαό κάτι λέει. Μην ξεχνάς τον Καραγκιόζη. Mm. Η μόνιμη αποδόση του Καραγκιόζη είναι η κόντρα του με το παλάτι του Σουλτάνου να μην πληρώσει φόρους και να την καβατζάρει. Ο Έλληνας μεγάλωσε έτσι. Έμαθε δηλαδή. Πέρασε από την Οθωμανική στην Οθωνική Αυτοκρατορία χωρίς να το καταλάβει. Και το κυριότερο, αυτό που είπε ο Φιντανίδης, είναι η αναγέννηση που δεν έζησε και ο διαφωτισμός δεν τη ζήσαμε. Εντάξει, είχε διαφωτιστές,
Πώς ο Αδαμάντιος Κοράιες. Έξω, όχι εδώ. Ο Κοράιες ήταν διαφωτιστής. Έξω ήταν. Εντάξει, στη Γαλλία, όχι εδώ. Ήρθαν οι άνθρωποι. Ο Καποδίστριας. Δεν είχαν οι Έλληνες. Τους καθάριζαν τους διαφωτιστές σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ναι, το λόγο, αλλά κοίτα, και το Πατριαρχείο. Δεν έχουμε άλλους. Με αυτό το λαό καλούμαστε να παλέψουμε και αυτούς τους ανθρώπους να διαμορφώσουμε. Έχουμε τον κύριο Ψύχα κοντά μας. Συνταξιούχος τώρα. Ο βαρύτονος δεν είναι ποτέ συνταξιούχος. Μονοδός, παρακαλώ. Ορίστε. Μονοδός. Μονοδός. Σολίστ. Εδώ βαρύτονος μου γράψαν. Ναι, σολίστ, τέλος πάντων. Σολίστ. Πάνω το Πετράκι, το ξέρατε. Συμμαθητής μου ήταν. Καλό παιδί. Φοβερός και φοβερός τενόρος. Το Σερμιέ. Και το Σερμιέ. Το Περιστέρι. Μέχρι πρότυπος μαζί μας. Μα ναι. Μου είχε αλλάξει τα φώτα, ε. Το Θάνο. Άλλος. Άλλο μεγάλο ταλέντο. Κάνουμε μαζί κουρέα. Έκανα Μπάρτολο εγώ. Αυτός ήταν σκηνοθέτης. Το προτιμάτε να τραγουδάτε ή να μιλάτε? Και, τα δυο, και από τα δυο τίποτα. Ούτε να τραγουδάτε. Και από τα δυο τίποτα. Τώρα πρέπει να σιωπούμε. Όχι. Πρέπει να σιωπούμε. Να τραγουδάμε. Το τραγούδι είναι εσωτερική διεργασία. Όχι. Το τραγούδι είναι εσωτερική διεργασία. Και εξωτερική. Τουλάχιστον θυμάμαι, σε μένα. Θυμάμαι σε το μένα, Μάνο το Χατζηδάκι που μας άλλο, έλεγε, και αυτόν τον γνώρισα. Το μέλλον της μουσικής ήταν είναι το τραγούδι. Της μουσικής της μορφωνίας της δασκάλας μου. Γιατί συμμετέχει και αυτός το ακούει. Μπορεί να είναι σπουδαία η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, αλλά την ακούς μόνο. Ενώ το τραγούδι συμμετέχεις. Το τραγουδάς και εσύ. Και Χατζηδάκι τραγούδισα τον Καραγκιόζη σε μπαλέτο. Κάνω το μπαλέτο, ναι. Είναι ακούσατε και τα λοιπά. Είναι... Ακούσατε. Ναι, ναι. Γνωρίζει όλους τους στίχους και είναι ικανός να τραγουδήσει και τον Κουρέα ακόμα. Σοβαρά. Είναι ικανός να τραγουδάει και τον Κουρέα. Τέτοια μανία. Αούντο τόρ και τα λοιπά. Ε. Ναι, έχει μανία με το τραγούδι. Αλλά εσείς τώρα δεν με θέλετε το τραγούδι δεν και την ποιήση. Ούτε ναι. Να τραγουδάτε, ναι. Ούτε να. Ναι, να γιατί αυτή η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα. Ναι, έχει σημασία. Δηλαδή η τελευταία ας πούμε, σταγόνα που άκουσα ήταν σήμερα σε έναν αρκετά γνωστό, πάρα πολύ γνωστό συναδελφό σας σε μια εκπομπή από Γεματινή που και ο εθνικός μας ύμνος ναι. Έχει πουληθεί. Ναι, ναι. Άλλος πουλάει τα νεφρά του στην Κρήτη για να ζήσει τα παιδιά του. Ζούμε σε ένα έσχος. Ζούμε σε μια πολιτική αγυρτία. Ζούμε σε... μας κυβερνάνε, πιστεύω, το 90%, για να μην πω το 100%, των εξουσιασάντων και εξουσιαζόντων. Μιλάω διαχρονικά τώρα την 40ετία της λεγόμενης μεταπολίτευσης. Είναι ξενόδουλα ανδρίκελα, καθαρά. Ξενόδουλα ανδρίκελα. Και αν θέλουν να μου κάνουν και μήνυση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Ψύχα. Εγώ τι λέω, θα τα λέω τεκμηριωμένα. Ναι, στις διαδικασίες αυτές όμως συμμετείχατε βέβαια, εσείς. Βέβαια. Ψηφίζατε Πασόκ. Βεβαίως. Πότε πάψατε να ψηφίζετε το Πασόκ? Εγώ το 77 δεν ψήφισα, γιατί μου την έδωσε μετά το σύνθημα Πασόκ και Ακουμούνια θα γίνεται σαπούνια, το θυμάσαι το. Και αυτό και από τότε έγινα φανατικός παπανδρεϊκός. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μας τσίμπησε εκεί πέρα το δόλωμα. Ναι, αλλά δεν ανήκει. Το Πασόκ δεν έδειχνε ποτέ διεθνιστικό. Θυμάσαι, του Παπανδρέα ήταν, το Παπανδρέο το αυτό ήταν καθαρά ελληνικό κίνημα. Έτσι το πίστευα εγώ. Και κοινωνικό, σοσιαλιστικό. Θα πει κοινωνικό. Έτσι. Ελληνοκεντρικό, ναι. Ελληνοκεντρικό, ακριβώς. Το 95 ψήφισα ελληνισμό, τον Σοφιανόπουλο, που τη σκροπή. Που ηρίστο εμπαρόδο, ό,τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος τότε στις εκπομπές του στην τηλεόραση, βγαίνουν τώρα. Τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για να ζήσει. Το 2004 ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να τιμωρήσουν, να βάλουν φυλακή τους Πασόκους. Μούση. Και το 2009 πια ψήφισα και Παπανδρέου Γεωργάκη. Ήταν πια που ξεχύλισε το ποτήρι εκεί πέρα και λέω μάγκα μου τέρμα. Τσιμπήσατε από το υπάρχουν λεφτά? Όχι. Γιατί παρουσίασε νέους ανθρώπους, Παπα Κωνσταντίνου, τον άλλον από τις Κυκλάδες, νέα πρόσωπα. Παρουσία, λέω, εντάξει, φύγανε τα λαμόγια, ξέρω εγώ, αλλά στο Πασόκ, βέβαια, πού να ξέρω, εν κλεπτοκρατήν. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία τώρα με τα ξωτά βρακιά για δέξιους κόλους. Με συγχωρείτε, τώρα μετά τις 12 μπορούμε να το πούμε αυτά. Και ένιωσα ότι μια ρίση που λέγεται στην πατρίδα μου, είμαι από τη Μυτιλίνη, πρόσφυξ όμως, μικρασιάτης βέβαια, και εξής, γι' αυτό το είπα,
Λέμε στη Μυτιλήνη, μπορεί πάρα πολύ να μην το ξέρουν, το λέγανε οι παλιοί. Γάμψε με ρεγμπάρι, αλλά μη σκουπίξει και τζοτσού στο κάμψο. Δεν μας πείραξε 40 χρόνια που ερχόμασταν εις συνουσίαν, αλλά ότι πλέον θέλουν να σκουπιστούν και πάνω μας. Εκεί με, αυτό με πείραξε εμένα. Πάντως να τραγουδάμε. Και είναι ψυχική τραγούδι, διεργασία. Το τραγούδι είναι ψυχική είναι διεργασία. Δεν είναι μόνο διαρκέδαση, είναι και ξέσπασμα. Και καταγγελία. Και σήμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να μάθουν οι άνθρωποι, όποιος θέλει να σου αποχωρήσει, είμαι στη Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω. Πάντως για την ΑΕΚ δεν είναι τιμή. Όχι, εντάξει. Δεν πειράζει. Συγνώμη, μπορώ όχι μαγή, να συζητάμε όμως, έτσι. Βεβαίως. Μπράβο, εντάξει. Συγγνώμη να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Έμας ένας. Ευχαρίστως. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι η Ελλάδα, η μεταπολιτευτική, είπατε η λεγόμενη μεταπολίτευση, ναι, είναι μεταπολίτευση. Γιατί πριν είχαμε χούντα. Με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε. Ναι. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι όλοι αυτοί είναι πουλημένοι, τους οποίους εσείς κατ' επανάληψη και εκ περιτροπής ψηφίζατε. Μισό λεπτό. Ότι εγώ δεν πήρα δεύτερο, ποτέ έτσι. Και δεύτερο, δεν βούτυξα. Αν, ένα λεπτό, η διαφθορά είναι μία πτυχή, ένα σκέλος μιας υπαρκτής αρνητικής πραγματικότητος. Και δεύτερο, αν οι γείτορες του ελληνισμού μετά το 1974 είναι όλοι, όπως είπατε, πουλημένοι κτλ. Το 90% σας είπα. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι είναι οι άνθρωποι που παρέδωσαν τη χώρα στη Χούντα, για τους οποίους δεν άκουσα να πείτε τίποτα. Για πριν λέτε το 67. Λέω από τη μεταπολίτευση και πριν. Από το 67 μέχρι το 73. Από το 67 μέχρι το 73. Καραμαλής Παπανδρέου Κανελόπουλου. Χρόνια. Θα σας απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εκεί. Από το 67 μέχρι το 73 ήμουν στα γυμνασιακά μου χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα, Φερρυππίν, ότι μία καθηγήτρια δεν μας άρεσε, που ακόμα και τώρα αν ζει, μέχρι πρώτη να ζούσε, ήταν η καλύτερη καθηγήτρια που παρουσιάστηκε, επειδή γουστάραμε έναν άλλο καθηγητή, κάναμε αποχή. Δεν μας πείραξε κανένας. Βεβαίως τι γινόταν εκεί πέρα, ότι πρέπει να πάμε σινεμά Τετάρτη και τα κορίτσια Δευτέρα, δεν τα θυμάσαι καθόλου. Το μαλλί αν πιανόταν, είχε αποβολίτσα μια μέρα. Μάλλον καλό μας έκανε, γιατί τουλάχιστον μάθαμε να χειριζόμαστε την ελληνική γλώσσα. Με συγχωρείτε, οι επιπτώσεις από τη Χούντα ήταν αυτές. Η επιπτώση από την Χούντα εννοείται τώρα για την προδοσία της Κύπρου. Μόνο. Ήταν Χούντα, αγαπητέ μου. Βεβαίως, εγώ συμφωνώ για την προδοσία της Κύπρου, αρκεί να μου φέρουν το φάκελο. Ξέρεις κανένα φάκελο να βγει, τον εγκρύβουν ακόμα. Συγγνώμη, μαζί. Ήταν 7 χρόνια Χούντα, το καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως. Αμερικανοκίνητοι, πουλημένοι τους Αμερικανούς. Ναι. Τι μου λέτε όλα τώρα ήταν, για το κοντό μαλλί, για τις επιπτώσεις αυτού του είδους. Όλα είναι ξενοκίνητα και όλα ξενόδουλα, όλα πάντα. Εκεί θα συμφωνήσετε ότι ήταν ξενοκίνητη Χούντα. Κάτσε εδώ, τα Μίτσο. Πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όλα, γιατί τώρα οι κυβερνήσεις δεν είναι ξενόδουλες. Κάτσε. Σ' άκουσα να μιλάς. Δεν απορώ που ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, κύριε. Συγγνώμη. Και μάλιστα αντιδιαστέλλοντας τη δική σας στάση, ναι, αθωωτική για τον εαυτό σας. Καθόλου. Έναντι των άλλων, οι οποίοι, γιατί αθωωτική, οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, είτε πολιτικοί, είτε οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Είστε από τους βασικούς υπεύθυνους. Ευχαριστώ πολύ. Όχι εσείς, καθένα, εσείς, αυτό είναι υποκειμενικό, όχι εσείς, βέβαια. Όχι εσείς προσωπικά. Ναι, εντάξει. Ενώ η εγώ πάντως, σαν καλλιτέχνη στη δουλειά μου, δεν χαιρέτησα ποτέ πολιτικό. Πήγαινα και κρυβόμουν για να μην τους χαιρετήσω. Κανέναν ποτέ. Δεν αμφιβάλλω, δεν έχει ούτε τόσο το Σιμίτη που ερχόταν. Ο Σιμίτης ερχόταν, ο Παπαδρεώτης. Πριν δώσω το λόγο στο Μίτσο του Παπαχρήστο, ναι, η ψήφο σας στη Χρυσή Αυγή, ναι, είναι ταύτιση με την ιδεολογία τους ή είναι ψήφο οργής θυμού, ψήφο τιμωρίας? Είναι απ' όλα, θα σου πω. Γιατί αυτά για μένα που ακούω για ναζισμό και τέτοια, από όλα τα παιδιά που συναναστρέφουμε, το μόνο που μιλάμε για Ελλάδα. Το μόνο, σορκίζομαι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα παιδιά εκεί. Βεβαίως, καλά, ναι, παιδιά που χαιρετάνε όταν έτσι, ναι, όταν που έχουν πίσω τους τις βάστικα. Πολλοί λένε, ναι, όπως γνωρίζεις, περιοδικά επί περιοδικών, αυτά, πάρα πολλά, ο Χίτλερ χίλια τα χρόνια καπηλεύτηκαν από αρχαία, εντάξει, ας μην το πάμε μέχρι εκεί, ο Χίτλερ είχε πάρει πολλά στοιχεία. Εντάξει, αλλά αυτοί δεν πήραν τις βάστικα, δεν πήραν, με συγγνώμη, συμφωνώ, δεν πήραν το σήμα του, ναι, ναι, της Τρίας. Του Σλίμαν, ναι, αυτοί, ναι, πήραν τη φωτογραφία του Χίτλερ πίσω, του Γκέμπελς και βγήκαν με τις βάστιγκα. Όταν είσαι 700.000-2.000 άτομα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η Χρυσή Αυγή πάει. Ναι. Το είδες και στην δικιά σου. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Καλλιτεχνική αδεία, αλλά και αν θέλετε κοινωνική αδεία. Ναι, ναι.
και πολιτική αδεία, ψηφίζετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ σας ρωτάω, η ψήφος σας είναι ταύτιση με την ιδεολογία? Ακούστε να δείτε, δεν μου έχει επιβάλει κανένας καμία ιδεολογία. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Μίτσου, ο οποίος ακούγεται... Δεν είχα ποτέ τηλέφωνο και τώρα το απέκτησα και βρήκα και τον πελάμα. Μα σε βλέπω στην τηλεόραση. Κάτσε τώρα. Θέλει λίγο το λόγο, ο Μίτσος, ναι. Ειλικρινά το έχω ξαναγιαστεί. Αν δεν έχετε συγκλονιστεί για αυτό που έχει συμβεί μέχρι τα τώρα... Πέστε μου τι. Θα σας πω. Σε σχέση με αυτό το, στην αρχή το είπαμε φαινόμενο, μετά το είπαμε καρικατούρα του ελληνισμού, στο όνομα της πατρίδας, της σημαίας, του εθνικισμού, είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει και προσβάλλει τον πολιτισμό αυτών που επικαλούνται, που αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν πάρεις τον έναν και τον άλλον και σένα μέσα, από την αρχή Ελλάδα μέχρι τώρα, μιλάμε για ένα οικουμενικό πολιτισμό που δεν έχει βία, έχει ελευθερία, έχει δημοκρατία και αυτοί ήρθανε, εσείς δηλαδή, να πείτε, επειδή υπάρχει κρίση, όπ, να εκφράσετε, εφόσον δήλωσες ότι είσαι έτσι, ναι, την απογοήτευση, την οργή, το ότι θέλεις, την απαξίωση της πολιτικής, όχι πολιτική, με ήττα. Δεν με νοιάζουν τα κόμματα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Και αυτό το πράγμα, σε αυτή τη στιγμή της κρίσης, βγάζει το χειρότερο εαυτό σας και το χειρότερο εαυτό και το δικό μας, γιατί αυτή τη στιγμή που περνάμε κρίση, βγαίνει ο κακός εαυτός μας, βγαίνει το σκατό που κουβαλάμε μέσα μας, αλλά να το ξέρετε, το σκατό γίνεται και κοπριά. Αν χωνέψει θα βγάλει και λουλούδια, θα βγάλει και καρπούς, αλλά θα βγάλει εσάς. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι 450.000 δεν είναι φασίστες, ούτε εσένα μπορεί να σε βλέπω σαν φασίστα. Αλλά, πώς το βλέπει, αλλά, ποια αγωνία το βλέπει. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε συμμορίτες, εγκληματίες, μετά το ΦΥΣΑ αποκαλύφθηκε κιόλας, με αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας, γιατί είναι αποβράσματα, μιας άρρωστης κοινωνίας, πιστεύω ότι εσύ είναι. Εσύ τους γνωρίζετε, δηλαδή, για να το και λέτε. Βέβαια, και βέβαια, δεν τους βλέπεις και μόνο να δεις τους κασιδιάρηδες. Όχι μόνο. Και πάρε το Μίχο από την Εύβοια, που είναι και εγκληματίες της νύχτας, και πώς δεν τρέπεστε που μπορεί να είστε σε κάτι τέτοιο που είναι αμαυρώνει την πατρίδα μας. Κοίταξε, εδώ αγριεύουν τα πράγματα. Η σύγκρουση θα γίνει, α, όχι με εσάς. Θα γίνει διότι υπάρχουν αυτοί που πεινάνε και αυτοί που τρώνε και περνάνε καλά. Εσείς είστε το συμπλήρωμα αυτού του συστήματος μόνο και μόνο για να χτυπήσει αυτή την κρίση. Θα σας χρησιμοποιήσουν, σας έχουν χρησιμοποιήσει ήδη και αυτά τα παιχνιδάκια που παίξανε. Και τώρα που πήγαν και σκοτώσαν δύο εκεί πάνω, τους σκοτώσαν χρυσαυγίτες. Και από θύματα, από θύτες, να γίνουν θύματα. Μα όλα τα άκουσε και τη συνέχεια. Ναι. Ποιον ωφελεί το γεγονός? Ωφελεί την πατρίδα σου, την κοινωνία. Ωφελεί αυτούς που παίζουν παιχνίδια, που παίζουν στα δύο άκρα. Κοίταξε, δεν υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχουν δύο πόλοι που συγκρίνονται. Όταν πήγα στην Τουρκία και μίλησα και σε ένα βιβλίο μου είχα βάλει μια φράση τουρκική, Μπεριμπίρ Μπακάρ του Γιαμάρ Κοπάρ, όταν ο ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί θα ξεσπάει. Εσείς καλοπερνάτε και έχετε και τους οπλιστές που σας τροφοδοτούν. Και κάθε καριόλι που θέλει να κάνει ζημιά στον τόπο μας. Όταν είπα εγώ τον εθνικό ύμνο, με βρίζανε. Μου λέγανε είσαι εθνικιστής, εθνικίζων. Αλλά δεν ξέρεις γιατί τον είπα. Γιατί βγαίνει η ελευθερία από τα κόκαλα και των προηγούμενων. Από εσάς δεν βγαίνει. Μαυρίλα βγαίνει. Αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια. Δεν είναι υποκειμενικό. Είναι της κοινωνίας, της κοινωνίας θέση. Και θα δείτε πού θα πάει το πράγμα. Πού θα πάει, αυτό εννοώ. 15% θα πάει. Και τι, αυτό τι σημαίνει, είναι καλό? Άμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Να σου πω, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται συμπαθέστατος και μου είναι θα μπορούσαμε να πιούμε και καφέ αύριο. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για να ζει. Μη βρίσω δηλαδή απόψε, γιατί και έχω και το διευθυντή και θα με αποπάρει. Μιλάμε για να ζει, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Για να ζει. Και δεν λέω για τον άνθρωπο. Αλήθεια σας λέω. Μιλάμε για να ζει. Δηλαδή, ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχει να επιδείξει ο 20ος αιώνας και η ιστορία της ανθρώπων. Μα τι είπα, βρε. Η ντροπή του τόπου μας είναι. Και μου επικαλούνται την για του πολιτισμού μας. Και την πατρίδα και το έθνος. Ποια γλώσσα? Γερμανικά. Υπάρχει γλώσσα. Η γλώσσα δική μας είναι ελεύθερη. Οι άνθρωποι του Γκέμπελς και του Γκέρινγκ. Ποιοι είναι αυτοί?
Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Μόνο ένα λεπτό για να μιλήσετε όλοι. Αμάν! Και υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα των πολιτικών δολοφονιών, η οποία βεβαίως δεν έλειψε ποτέ από το, από το προσκήνιο, και επιστρέφουμε. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, μόνο που οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν τη στιγμιαία βιαιότητα και τις φρικτές εικόνες που ακολουθούν. Παρακολουθώντας το βίντεο, αντιλαμβάνεσαι αυτό που δεν μπορείς να κατανοήσεις, το ανελαίητο μίσος που έχει φωλιάσει στις ψυχές νέων ανθρώπων. Καταραίουν όλα τα σενάρια και οι φλιαρίες περί αποσταθεροποίησης και άλλων συναφών. Ο εκτελεστής αρχίζει να πυροβολεί από μακριά. Η παρέα το αντιλαμβάνεται και γυρίζει προς το μέρος του. Οι πρώτοι δύο πυροβολισμοί πέφτουν εναντίον του νεαρού που τρέχει αριστερά να γλιτώσει. Είναι ο τέταρτος της παρέας που βγήκε αλόβητος. Η συνέχεια θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Ο εκτελεστής στρέφει ακαριαία το όπλο του εναντίον των τριών που είναι μαζεμένοι σε πηγαδάκι και ευνηδιάζονται. Πρώτος δέχεται σφαίρα ο Αλέξανδρος Γέροντας, ο οποίος ωστόσο καταφέρνει να τρέξει και να κρυφτεί πιο πίσω. Μια κίνηση όλη του η ζωή. Ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης δέχονται τους πυροβολισμούς κατάστηθα. Ο δράστης, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής, πυροβολεί στο ύψος του στήθους και του κεφαλιού. Είναι αποφασισμένος. Δεν κάνει καμία προσπάθεια να ρίξει χαμηλότερα στα πόδια. Πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και αφού οι στόχοι του έχουν πέσει στο οδόστρωμα, συνεχίζει να ρίχνει. Ο ένας μάλιστα γυρίζει ενστικτοδός στην πλάτη του για να δεχτεί τις σφαίρες από πίσω. Όταν ο εκτελεστής απομακρύνεται, ο γέροντας επιστρέφει τραυματισμένος από το βάθος. Περνάει μπροστά από τους χτυπημένους συντρόφους του για να σοριαστεί εξουθενωμένος στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δύο νεκροί και ένας βαριά τραυματισμένος. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα, όσο ελάχιστα καρέ μιας ταινίας. Χρειάστηκαν μόνο 10 δευτερόλεπτα για να χαθούν νέοι άνθρωποι πριν προλάβουν να αντιληφθούν το νόημα της ζωής. Σκληρές εικόνες, που η μόνη θετική τους συνεισφορά είναι η αλλαγή πορεία στην πηξίδα της αντίληψης και της σκέψης μας. Τώρα θα γίνει κύκλος και θα ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Μπερτόλη, την κυρία Τζέννη Κούκουρα. Την ξεχάσαμε. Που δεν την ξεχνάμε, δεν ξεχνιέται εύκολα. Αλλά πριν πάμε, πριν έρθω σε εσάς, θα ήθελα να πάω λίγο στην παράσταση τη δική σας, το «Μία από τα γίδια», όπου μέσα από ένα σκέτς οκτάλεπτο θεατρικό περιγράφεται η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα με έναν εκπληκτικό τρόπο, γιατί η τέχνη είναι η μήτρα όλων των καλών και το αποδεικνύουν οι καλλιτέχνες σε αυτή την παράσταση με έναν μοναδικό τρόπο. Δεν σας κρύβω ότι έχω πάει σε αρκετές παραστάσεις και πολλές φορές έχω βαρεθεί, γιατί συμβαίνει αυτό. Επομένως δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχω κουραστεί να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Ότι η όπερα, ας πούμε, είναι ένα λαϊκό είδος. Οι Ιταλοί πήγαιναν μετά τη δουλειά και τα χωράφια με το καλαθάκι, το σαλάμι και παρακολουθούσαν την όπερα. Η όπερα δεν ήταν είδος πολυτελείας όπως κατέληξε. Δεν ήταν δηλαδή λιμουζίνες, γούνες, μέγαρα μουσικής και τέτοια. Η όπερα τα καλοκαίρια στην Ιταλία παίζεται όπως ήταν στη γέννησή της, στις πλατείες. Και ο κόσμος κάθεται κάτω και παρακολουθεί την τραβιάτα, τον κουρέα, τα πάντα κάτω και βλέπετε 5.000 κόσμο στις τεράστιες πλατείες που έχουν. Έχει πάρει και το κρασάκι του από τον μπαράκι, το ουσκάκι του και παρακολουθεί την παράσταση. Θέλω λοιπόν να το δούμε. Αυτό είναι τα κείμενα και σκηνοθεσία είναι του Αντώνη Κρόμπα. Παίζουν ο Γιάννης Ρακόπουλος, Αντώνης Κρόμπας, η Εμιλία Βασιλακάκη, η καλλιτεχνική επιμέλεια Δήμητρα Παπαδοπούλου, παραγωγή ο Κώστας Σπυρόπουλος. Τα είπα σωστά? Πολύ σωστά.
Ολόσωστα. Απολαύστε το. Επιβλητικά άρματα μάχης και αυτοκινούμενα πυροβόλα περνούν μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ρε! Άρε, κουτόφραγκη. Άρε, λαδίτσα. Θα καταφέρουμε, ρε φίλε, θα διασαματώσουμε πάλι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Γιατί η Ελλάδα μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβάγιανε. Έτσι, έτσι, που έναν όρο, βέβαια, ε. Τι όρο. Να είμαστε μονιασμένοι, ρε φίλε, να είμαστε ενωμένοι. Μόνο τότε μεγαλουργούμε. Σωστό. Γιατί ιστορικά ο μεγαλύτερος εχθρός του Έλληνα υπήρξε πάντα ο Έλληνας. Μόνο όταν μας πετύχαιναν διχασμένους κατάφεραν να μας νικήσουν οι εχθροί μας και μόνο τότε. Έτσι, έτσι όπως τα λες. Και πραγματικά χαίρομαι να διαπιστώνω ότι ακόμα και σήμερα, παρά τις όποιες μικροδιές και μικροδιαφορές και διαφωνίες μας, οι Έλληνες στα δύσκολα είμαστε μια γροθιά. Όπως το είπε, Γρασί, Γιάννη, μια γροθιά. Αρκεί να εξαιρέσεις, βεβαίως, ξέρεις ποιους. Τους Πασόκους, ρε Σιγιά. Α, καλά. Αν εξαιρέσεις τους προδότες, τους Πασόκους, που εγώ προσωπικά τους θεωρώ αποκλειστικά υπεύθυνους για το σημερινό χάλι, όλοι οι άλλοι Έλληνες είμαστε μασίφερε. Μπετόν αρμέ. Εννοείται πως εξαιρώ τους Πασόκους και προσθέτω και τους κουκουέδες. Τους μάρατς, ρε φίλε, και έχουν πάθει δειρματισμό. Δεν μπορούν να βγουν μέχρι το παράθυρο να δουν τι γίνεται παρά έξω. Πασόκοι κουκουέδες. Και πυριώτες. Μη μου πεις για πυριώτες, γιατί εγώ προσωπικά δεν τους θεωρώ καν Έλληνες. Πράγμα, τι είναι αυτοί οι πυριώτες, άλλη θα αυτοί και καλαμακιανοί. Απαπαπαπα. Άλλη μακριά. Πυριώτες, καλαματιανοί και αγρινιώτες, θα συμπλήρωνα εγώ, ου μπλέξεις. Αλλά αν εξαιρέσεις αυτούς, όλοι οι άλλοι είμαστε στα καλά και στα δύσκολα ένα σώμα, ρε σε φίλε. Ένα σώμα, μια ψυχή. Αυτή να λείπανε μόνο και οι ταρίφες. Εννοείται. Εννοείται οι ταρίφες. Εγώ το λέω. Τρία είναι τα επαγγέλματα ντροπή σε αυτή τη χώρα. Ταρίφες, μπάτσι, δημοσιογράφοι. Σωστό. Ταρίφες, μπάτσι, δημοσιογράφοι. Οι τρεις πληγές του έθνους. Αυτοί και οι ηθοποιοί, ρε μάγκα μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε ματσαμούτσα όλη την ώρα. Κι άλλοι κλάδοι αγαπιούνται μεταξύ τους, αλλά δεν φιλιούνται όλη την ώρα σαν αδερφές. Κατάλαβε. Αν μη αδερφές, καλά λες, δεν θέλουν σκότωμα οι αδερφές. Τον μπούλο, τον παίρνει κρεμάλα. Έτσι. Λοιπόν, φοιτητικά, αυτούς αν εξαιρέσουμε. Όλοι οι άλλοι, εσύ, Αντώνη, είμαστε, πώς δηλαδή, ένα σώμα, ρε φίλε, δηλαδή. Μια οικογένεια. Άγια σου, ναι. Μια μεγάλη οικογένεια. Συντεκτική στη διαφορετικότητα. Σωστό. Στο ξεχωριστό που φέρει ο άλλος. Έτσι. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Ναι, ρε, εσύ. Αμελήν, ρε. Μπράβο, ρε, Γιαννάκη. Αν εξαιρέσουμε, είπαμε, βοήθα λίγο. Πασόκους. Πασόκους, μπράβο. Όλους τους Πασόκους, όμως. Έτσι, όχι αφήσουμε έναν τώρα. Τρελός είσαι. Το όλον. Εννοείται το όλον. Παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ, κρυχό Πασόκ. Χοντρό Πασόκ. Άγια σου παρακάτω. Καλαματιανούς, δημοσιογράφους, κουκουέδες, ναι. Πυριώτες. Δικηγόρους. Είπαμε δικηγόρους. Τους λέμε τώρα, είσαι αντίρρηση. Τρελός είσαι. Γιατρούς και δικηγόρους. Σωστός. Ταρίφες, ηθοποιούς και αδερφές αν εξαιρέσεις, όλοι οι άλλοι είμαστε... Τους κρυούς, ρε Αντώνη. Βάλε μέσα και τους κρυούς. Τους κρυούς. Θα τους βάλω και θα προσθέσω και τους υδροχώους. Άλλα μουνιά από εκεί. Κρυοί, υδροχώοι, κοντοί και τέλος. Κοντοί. Κοντοί βέβαια. Είδες εσύ ποτέ χαΐρι από κοντό. Βλέπε κούγια, βλέπε σημίτι, βλέπε άδωνη, άσε ρε. Δίκιο είσαι εσύ. Και κοντή πολιτάρια. Τι σου λέω. Ναι. Και δεν μου λες από ποιο ύψος και κάτω ξεκινάει δηλαδή το πρόβλημα. Από ποιο ύψος και κάτω, τώρα ρε Σιγιάννη, δεν τους μέτρησα και με τη μεζούρα. Αλλά από 1,70 και βγάλε, ήδη κινείς υποψίες. Σωστά, τι δουλειά είσαι και κάτω. Κινείσαι στην επικίνδυνη ζώνη. Ακριβώς. Για τους άντρες ισχύει αυτό, για τις γυναίκες το αντίστοιχο είναι χοντρές. Και οι άβυζες. Θα το έλεγα. Μαλάκα μακριά. Μακριά, Γιαννάκη, μακριά. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε έτσι κρύους, υδροχούς, κοντούς, χοντρές, άβυζες. Και εκείνη την καριόλα στη Β' Καλυθέα στον Τρίτο. Στο πρωτόκολλο. Αυτή. Την εξαιρώ και αυτή και όλο το πρωτόκολλο. Αλλά Αντώνη, κοίτα το, μην γίνει και όχι. Έχει δίκιο, μόνο αυτή. Λοιπόν, κρύο, υδροχό, κοντού, κοντρέ, άβυζε και την καριόλα στον Τρίτο. Αν εξαιρέσει αυτό που μένει, Αντώνη, αυτό που μένει, εσύ φίλε, να με το. Η... Το θέλημο. Άγια σου να μην. Και είναι μπράβο. Έτσι, ε. Ναι, ρε, και όχι στου τύπου. Στα αλήθεια. Ένα έθνο, μια ψυχή. Και να δει που στο τέλο θα βγουν
βγούμε και πιο δυνατοί και πιο σοφοί από αυτή την περιπέτεια. Σωστό. Και θα καταλάβουμε τελικά τι είναι σημαντικό και τι όχι σε αυτή τη χώρα. Έτσι είναι. Και επιτέλους θα σεβαστούμε και το δίκιο του απέναντι. Ασχέτως ποιο είναι αυτό, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μας ενώνει η Ελλάδα, ρε φίλε. Το κοινό καλό. Και ξέρεις, μόνο είμαστε έτσι ενωμένοι, μας υπολογίζουν οι ξένοι. Σωστό. Και στο τέλος υποκλίνονται στην ανωτερότητά μας. Έτσι είναι. Όπως έγινε φέτος με το θρύλο στον μπάσκετ στην Ευρώπη. Πήγες, είδες, νίκησες. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύστοχο παράδειγμα τώρα ο θρύλος και η Ευρώπη. Γιατί? Γιατί η σχέση θρύλου Ευρώπη θυμίζει λίγο τη σχέση αρνιού με Πάσχα, ρε Σιγένη, γι' αυτό. Το θρύλο. Βάζελος είσαι, ρε. Πανάθα. Πανάθεμάσαι. Γι' αυτό μου είσαι κάτι μούτρα μέχρι και κάτω. Δεν κοιτάς τα μούτρα τα δικά σου, ρε τουρίστα, που γελάει η Ευρώπη με τα χάλια σας. Μιλάς εσύ, ρε Φουκάρα, ο αιώνιος δεύτερος. Μιλάς εσύ σε μένα με τα 40 πρωταθλήματα. Δεύτερος, γιατί ο πρώτος λαδώνει από την μιλάει ελληνικά, Γιαννάκη. Άστο, μην τα ανοίξουμε. Να τα ανοίξουμε, ρε φίλε, που μας κάνεις εγκήρυγμα. Τα λεφτουδάκια σας περνάνε μόνο στο Ελλάδα. Στην Ευρώπη πρέπει τη σφαλιάρα. Μόνο ένας έφτασε μέχρι τελικό στην Ευρώπη, ε! Τι! Ένας! Άσε, μας τα πει η κυραδέσποινα πώς φτάσατε στον τελικό, λαμόγια! Λαμόγια, εμείς μωρή παράγκα που αγοράζεις τόσα χρόνια τα πρωταθλήματα! Ακόμα αυτή την καραμέλα, πιπίλα, ρε, loser! Loser, εγώ που σε πάω 10 χρόνια αίμα στο μπασκετάκι! Λάστιγε, αρμαλάκα μου, το θηρίο ξύπνησε, αντεγιά! Ξύπνησε! Αντεγιά! Ξύπνησε για να αλλάξει πλευρό, ρε! Κοίτα με τα πελατάκια, ρε, μεγάλα! Πελατάκια, την τεσάρα την ξεχάσαμε, κοκοκό! Τα 7 από την κυβέρνηση τα χώνεψε, ρε, μαλάκα, λίγο ακόμα! Κάνε ώρε, χουντοβάζελε! Πούλο σε το μαλάκα, μην φοβάσαι τίποτα γρήγορα. Σοβαρά, για να δω πόσο μαγκά είσαι, για να δω. Σε φοβηθώ! Εσείς καταστρέψατε τη χώρα, λαμόγια! Εμείς την κρατάμε όρθια αυτή τη χώρα, μαλάκα! Είστε ο υπαριθμόν ένα εχθρός του έθνους! Απέλαση, ρε μουνιά! Απέλαση από την χώρα, μέτρα, ρε πούστιδες! Να ξεβρωμίσει ο τόπος! Βουβή, ρε καριόλιδες! Εκτέλεση, ρε πούστιδες! Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα! Στο διάλο, ρε, κοιτάρε κάτι! Στον αγάπη! Αλλά έτσι, βέβαια! Εφτάσεις με ρίδες και τέσσερα κανάλια! Θα έπαιρνα κάθε χρόνο ευρωπαϊκό! Ούτε θα ασχολιόμουν με την Ελλαδίτσα! Κοίταρε, μαλάκα, κάτι μου! Έτσι, να πούμε, άντε τώρα να πού να σε πάρω, μετά το γαριλάου το 92. Σε ευχαριστούμε το καφενείο Φάρος που σας φιλοξένησε. Έτσι, αισθάνομαι την ανάγκη, η αλήθεια σου λέω, μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο, συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η τέχνη. Για όποιον θέλει να κάνει δουλειά, να δώσει το μήνυμα, να γέλαγαν τα παιδιά πίσω από τις κάμερες και το ευχαριστήθηκε η ψυχή τους. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, λοιπόν, ποτέ δεν πεθαίνει. Ποτέ. Έτσι πιστεύουμε. Δεν πεθαίνει γιατί δεν ανασταίνεται. Θα ήθελα να κάνω πρωτού να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Τριάντα και στον κύριο Παπαχρήστου. Να πω ότι είμαι γέννημα θρέμα της Νέας Ιωνίας. Προσφυγούπολη. Πιο δυνατά μόνο για να σας. Είμαι γέννημα θρέμα της Νέας Ιωνίας. Προσφυγούπολη, αριστερή. Ήταν μονόδρομος το να ψηφίσει κουκουέ. Μεγάλωσα με την Ελευθεροτυπία, κύριο Φινταμινίδη, το Ποντίκι, διάβαζα. Οι καταβολές μου ήταν αυτές. Βέβαια, εγώ ψήφισα πρώτη φορά το 85. Τότε ψήφιζε όλη η Ελλάδα, πιστεύω, Πασόκ. Τα γυμνασιακά μου χρόνια έπαιζα ποδόσφαιρο με τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, πίσω από το σπίτι του λαού, στο γυμνάσιο στα Πευκάκια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να... που δεν μου άρεσε αυτή η ευθεία επίθεση στον κύριο, γιατί είπε τη λέξη κλειδί, Χρυσή Αυγή. Γιατί μας πειράζει τόσο πολύ. Και μία ερώτηση. Είπατε είχαμε χούντα το 67 έως το 73. Πιστεύετε τώρα ότι δεν έχουμε χούντα? Αυτή την ερώτηση να κάνω. Γιατί ο κόσμος που συναναστρέφουμε εγώ, όλοι λένε ότι έχουμε χούντα. Δικαιώματα περιορισμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά καθόμαστε και μας λένε και κάθε μέρα αυτοκτονίες. Πεθαίνει κόσμος. Πόσος κόσμος πέθανε τη χούντα, εξαιρείται Κύπρος, και πόσος κόσμος έχει πεθάνει τα χρόνια του μνημονίου. Αυτό θέλω να πω εγώ. Και γιατί μας πειράζει
ειδικά στον κύριο Παπαχρήστο να ανέφερε εδώ. Γιατί μας πειράζει, γιατί όταν κάποιος πει ότι ψηφίζει ο Χρύση Αυγή, τι είναι ο Βελζεβούλ? Δεν νομίζω να είναι κάτι κακό. Οι αριστεροί έχουν μάθει να έχουμε διάλογο. Γιατί ο κύριος τι δεν κάνει κάτι? Μας πειράζει γιατί είναι προσβάλλει. Μα δεν σας πω. Έχουμε δημοκρατία, είπατε. Την κουλτούρα που κουβαλάμε. Είπατε, έχουμε δημοκρατία. Προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη μας. Μισό λεπτό. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Είναι γερμανόσποροι. Πώς το λέτε? Είναι νεοναζί. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχουν με τον πολιτισμό μας καμιά σχέση. Να πω κάτι. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να απαντήσω. Και θα πω γιατί τα λέω αυτά. Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω τη σκέψη. Ναι, τελειώνω και θα απαντήσω. Και ντρέπομαι που είμαι εδώ. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι ακραίες αυτές. Δεν είναι ακραία οι εκφράσεις. Τα πράγματα όταν είναι παραφύσιν διαστροφή του τόπου μου και της ιστορίας του. Πιστεύω ότι τι είναι αυτή, βρε? Καθήκια είναι. Εγκληματίες είναι. Δολοφόνοι είναι. Ποιος σκότωσε τον Φίσα? Και τον καθέναν που τον βλέπει διαφορετικά και τον κυνηγάει. Έχουμε καμιά αξιοπρέπεια? Θέλετε να σας μιλήσω με το κοινό νου, τι λέει ο λαός? Τα έχει πει και ο κύριος Μάκης στις δημοσκοπήσεις του. Μπορούμε να πάμε κοντά στο λαό? Πήγαινε στο λαό. Ο λαός όταν ξέρει. Όταν αγιασμένο τον κάθε προδομένο λαό, άντε πάλι τα ευκολόπιστο. Είμαστε προδομένοι. Πόσα χρόνια, ρε, 200 χρόνια προδομένος? Είμαστε προδομένοι, το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο λαός όμως, ένα κόμμα θέλει, ένα ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εγώ, ακούω, και Χρυσή Αυγή. Τα δύο άκρα που λένε, τα λεγόμενα. Αυτά τα δύο κόμματα βλέπω εκεί είναι πάνω. Τα άλλα κόμματα μας έχουν προδώσει. Θα μου πείτε τώρα... είναι κόμματα, είναι συμμορία εγκληματική. Εγώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν θέλω να μιλήσω με αυτές τις φράσεις. Δεν μου αρέσουν αυτές τις φράσεις. Δεν σου αρέσουν, μα αυτό έχει αποδειχθεί. Μπορώ να πω εγώ ότι μιλάτε ακραία. Εντάξει. Μα έχει αποδειχθεί. Δεν είναι σωστό. Είπατε προλίγου, κάνατε ένα unfair. Είπατε ότι σκοτώσανε τα δύο παιδιά χρυσαυγίτες. Εγώ αυτό θα μπορούσα να σας πω. Έχετε στοιχεία? Βγάλτε τα. Παιδί μου, ποιος σκότωσε? Εξ αντικειμένου, τι έγινε? Δεν μπορεί να το πείτε αυτό. Ούτε κανείς από το πάνελ, ούτε κανένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Πού είναι τα στοιχεία σας? Γιατί δεν μιλάει για κάλυστα... στοιχεία. Εξ αντικειμένου, αυτό που έγινε προσβάλλει τον τόπο μου. Είμαι ενάντια και ποιον βολεύει? Ίσως ο θήτης να γίνει θύμα. Ίσως να προσβάλλει... Από πώς που. Ίσως να προσβάλλει την αισθητική σας. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να πει ότι πρέπει οποιοδήποτε να πηγαίνει σίγουρα με τη δικιά σας αισθητική ή του δικιά μου ή του κυρίου Τριάντη. Δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, εσείς τι θέλετε να απαγορεύετε? Με αυτούς που την παραβιάζουν, πιστεύουν τη δημοκρατία? Εσείς δεν την παραβιάζουν. Να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν την παραβιάζουν. Κάποιος μπορεί να πει την παραβιάζουν. Δεν την παραβιάζουν. Γι' αυτό έχουμε τη δημοκρατία μας. Υπάρχει η δικαιοσύνη, υπάρχει το κράτος δικαίου και αυτά όλα τα λύνει. Μέσα δεν χρειάζεται. Εγώ είδα μια επίθεση ευθεία, γιατί μπορώ να σας πω και εγώ ότι θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Θα μου κάνετε επίθεση και εμένα? Είναι σωστό αυτό? Μα την έχει κάνει. Εγώ σας λέω, είμαι από αριστερή οικογένεια, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα... Καταρχήν είναι άνθρωποι. Τώρα είναι κουβέντα τώρα αυτή να κάνουμε? Αϊντε... Δεν είναι σωστή κουβέντα αυτή. Δεν μιλάω δεν για τους ψηφοφόρους που βγάλαν την αγανάκτησή τους. Μετά μιλάω για τη συμμορία την εγκληματική που πάνε να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση και να παίξει απάνω και σε βάρος του ελληνικού λαού. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι σημερινό φύτρο. Έρχεται από πολύ παλιά. Στην κρίση απάνω βγαίνει ο συντηρητισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Και είναι αρρώστια. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν, και δεν είναι μόνοι τους, είναι και απ' έξω. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση για να προσφέρουν τι, τη λύση στην Ελλάδα? Ποια? Πείτε μου τόσα χρόνια ποιος προσέφερε ποια λύση. Παιδί μου, είμαι εναντίον όλων αυτών που μας φέρανε μέχρι εδώ. Με μένα μιλάς. Εγώ θα σας πω να μην ψηφίσει ο κύριος Χρυσαυγή, ούτε εγώ να ψηφίσω Χρυσαυγή. Πέστε μου εσείς. Ποιος άνθρωπος έκανε κάτι σωστό για την Ελλάδα? Εγώ δεν σας είπα ότι αυτή είναι σωστή. Αλλά σας λέω, πείτε μου εσείς, ποιος άνθρωπος είναι... Ένα λεπτό, συγγνώμη για να το ξεδιά... Εσείς δεν ψηφίζετε Χρυσή Αυγή? Εγώ δεν είπα ότι δεν ψηφίζω, ούτε ότι θα ψηφίσω. Δεν αλλά μπορώ να ψηφίσω άνετα, γιατί μου αρέσει ο λόγος τους. Μου αρέσει, δεν είναι άσχημος ο λόγος. Από αριστερή οικογένεια. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν είναι κακό. Όχι. Ακούστε κάτι. Θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μου αρέσουν οι ιδέες τους για τα εθνικά θέματα. Σας το λέω. Δεν μου αρέσουν οι ιδέες. Για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε πόσο ακραίο είναι να ακούει ότι Έλληνας ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Προσπαθήστε να καταλάβετε ο ένας τον άλλον. Το να αποστασιοποιήσετε από το παρελθόν τέτοιων ακραίων κομμάτων, από αυτό που κουβαλάνε δηλαδή και από αυτό που σας είπε. Ότι η φύτρα τους, η φύτρα εννοεί το παρελθόν πίσω, η ρίζα τους, σε μια χώρα που ήρθαν και την τζαλαπάτησαν οι Γερμανοί,
ένα κόμμα που στη μήτρα του ταυτίστηκε. Και τι δουλειά έχουν οι Γερμανοί με το θα πω, ένα λεπτό. Ο ναζισμός ήταν πριν 75 χρόνια. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Για ακούστε μένα πλέον. Ο φασισμός ήταν στην Ιταλία. Μην το συγχαίρουμε την Ελλάδα. Μην το κάνουμε. Αυτό είναι λάθος να το κάνουμε. Κύριε Μπερτόλη, μόνο να ολοκληρώσω. Εμένα, δημοσιογραφικά, με εκστασιάζει το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης. Πολλοί μου το έχουν πει, δεν το λέω στη μόνη. Ένα λεπτό. Και ένας άνθρωπος που έπαιζε πίσω από το σπίτι του λαού στα πευκάκια μπάλα από αριστερή οικογένεια. Τον Νίκο τον Πογιόπουλο, τον ξέρετε ποιος είναι. Ναι. Βγάζει απ' έξω όλη την ιστορία αυτή, δηλαδή ενός Μιχαλολιάκου που κυκλοφορούσε με τις αφίσεις του Χίτλερ στον δρόμο που διαλαλούσε ότι είναι χιτλερικός. Η ομάδα Πλεύρη στην αρχή μετά διαχωρίστηκαν. Ο Ανδρουτσόπουλος που σκότωσε εκείνο παιδί στο ξύλο έξω από τη σχολή Ευελπίδων, τον άφησε ανάπηρο σχεδόν. Σώθηκε ως εκτάγματος αυτό το παιδί. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ οποίος... στην πλατεία Δημαρχείου φώναζα νόμιμο το κουκουέ. Σορκίζομαι. Ένα λεπτό. Πλατεία Δημαρχείου. Σε μένα μην. Άντε, το λέτε. Εγώ... Απαλλάσσεσαι γι' αυτό. Όχι, δεν απαλλάσσομαι καθόλου. Τώρα, και δεν θεωρώ... αυτό σου και λες ότι είσαι καλλιτέχνης. Και δεν θεωρώ ότι μην υπάρχει καλλιτέχνης που μπορεί να μιλάει έτσι. Μισό λεπτό. Αποστασιοποιήστε λοιπόν από όλη αυτή. Επίσης έδωσε φωνή η μάνα σου και ο πατέρας σου. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ έβλεπα κόσμο να διαβάζει τη βραδινή και την απογευματινή και σου λέγα φασίστες. Και εγώ το ίδιο. Τι είναι αυτή. Σου έλεγα και λίγο Παναγία μου. Να φύγω μακριά. Ακούστε τώρα. Αυτό που λέτε, η άλλη γενιά, η άλλη Ελλάδα δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό το οποίο εσείς εκλαμβάνετε. Ποιο να καταλάβει, Μάκη. Ως Έλασον. Όταν ο μεγαλοδημοσιογράφος ταυτίζεται με τον αντιστασιακό της Χούντας, ο μεγαλοδημοσιογράφος να βρίζει τη Χρυσή Αυγή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω τώρα. Ποιον, όλο το κατεστημένο το δημοσιογραφικό. Το... Δεν λέω εσένα, ευτυχώς εσύ κράτησες μια ουδέτερη. Λοιπόν, μας φτιάξανε. Ναι, πρεπετέριδες, Λουφιάνη. Φτιάξανε τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτόν αναφέρεται, κύριε Παπαχρήστο. Σε αυτόν αναφέρεται, άσχετα αν δεν θέλει να πει. Και πολλούς άλλους. Άντε τώρα να τα πάρω στο κρανίο. Σε πολλούς άλλους. Βρήκατε κοινό σημείο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ειλικρινέστατα ως απορία. Ειλικρινέστατα. Δεν θέλω να σας στήσω, ειλικρινέστατα. Ίσως να μην μπορώ να σας πείσω, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά είναι ειλικρινής μου απορία πως πραγματικά ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος με το παρελθόν που μας γνωρίσατε εδώ φτάνει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω για να το καταλάβω. Μου θυμίσατε προηγουμένως έναν ιεράρχη που λέγε ότι εγώ διάβαζα στα χρόνια της δικτατορίας και δεν ξέρω τίποτα όταν είπατε φέρτε μου το φάκελο της Κύπρου. Δηλαδή δεν ξέρετε ούτε για νεκρούς στα χρόνια της Χούντας. Βεβαίως. Δεν ξέρετε για φυλακισμένους. Αφήστε με να κάνω όλη την ερώτηση για να με βοηθήσετε. Δεν ξέρετε ούτε για φυλακισμένους, δεν ξέρετε για το Πολυτεχνείο, δεν ξέρετε για συνεργάτες των Γερμανών Έλληνες που φοράγανε κουκούλες και προδίδανε στους Γερμανούς. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θα σας απαντήσω. Την ιδεολογική. Θα και τελειώνω. Και τελειώνω να μου απαντήσετε. Σε όλα υπάρχουν. Την ιδεολογική σχέση της Χρυσής Αυγής με αυτές τις καταστάσεις που περιγράφω. Συγχωρέστε με το δάχτυλο, ξεχάστε το. Λοιπόν, την ιδεολογική σχέση τη γνωρίζετε. Θα σας απαντήσω. Και πώς εσάς σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Εγώ δεν άκουσα μία λέξη για Χίτλερ και τέτοια πραγματάκια. Το έχει πει στην τηλεόραση ο κ. Μιχαλολιάκος. Δεν το έχω ακούσει. Εγώ και στην προσωπική μου επαφή. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Κύριε Παπαχριστό, αφήστε το να μου απαντήσει. Παρακαλώ. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ναι, κύριε Παπαχριστό. Δεν του έχει δει να κάνει. Τα ακούμε όλοι. Θα τον κρεμάσουμε. Αφήστε το να απαντήσει. Ακούστε να σας πω το εξής. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως φεύγει έτσι, με τη βούτα κάτω. Για να μην πούμε για υπογεννητικότητες και τέτοια, αν δεν υπήρχαν και οι Ρωμά, σε 10 χρονάκια θα είμαστε 5 εκατομμυριάκια. Άστο αυτό. Αλλά σας πληροφορώ. Όχι, θα γαμείτε εσείς για να γεννηθεί και να αναγεννηθεί η Ελλάδα. Όταν μπω. Πράγματι, γαμώτο μου. Τώρα πια εντάξει, το έχω. Εντάξει, τώρα... Μου πιάσες τώρα την υπογεννητικότητα. Εντάξει, μην κατεβάσω. Και δεν μπορεί να καταλάβει τι κρίση υπάρχει. Λοιπόν. Και βγάζει τέτοια παραφύση. Σε αυτά που σας είπα. Όντα. Αν θέλετε, πέστε μου. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Μισό λεπτάκι. Να απαντήσεις στην ερώτηση. Να εγώ, πάνω για τους νεκρούς που λέτε, σαφέστατα. Φυλακισμένους, τη συνεργασία με τους Γερμανούς, τη σχέση. Ακούστε να δείτε. Όσο για τους Γερμανούς, όταν
έπεφτε η Γερμανία, όσοι προλάβαν πήγαν στο βουνό και το παίξαν αριστεροί κουκουλοφόροι και όσοι δεν προλάβανε, αυτό, το παίξαν αριστεροί. Οι, οι πρώην κουκουλοφόροι το παίξαν αριστεροί στο βουνό. Δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, πήραν την εξουσία και κάναν αγάλματα των Τζαου Σαντών και του συνεργάτε των Γερμανών. Σας είπα ένα πράγμα. Δεν χρειάστηκε να το παίξουν αριστεροί. Όσοι προλάβαν την κοπανίσαν στο βουνό και το παίξανε ΕΑΜ και τα λοιπά και όσοι δεν προλάβανε γίνανε ταγματασφαλίτες. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, εσείς δεν το υπάρχουν... γνωρίζετε, εγώ δεν το γνωρίζω με αυτή την διάσταση. Ναι, επιτρέψτε να σας πω. Ο Ελλάς ιδρύθηκε το 1942, όταν θριάμβευε η Γερμανία. Τι λέτε τώρα. Σας είπα, σας με τρία εκατομμύρια μέλη. Για μετά, για το 1944. Όλη η Ελλάδα ήταν. Για το 1944. Ε, καλά, μερικοί και το κάνανε. Και εξάλλου, όποιος δεν πήγαινε στο ΕΑΜ, το βαφτίζανε συνεργάτη των Γερμανών. Με συγχωρείτε. Ναι, αλλά σε αυτό εγώ που σας μπορώ ρώτησα, να πω κάτι. Γιατί πράγμα. Για τους φυλακισμένους, για την πύλη του Πολυτεχνείου, για τους νεκρούς. Όλα αυτά θέλετε φάκελο να δείτε. Όχι. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Στο Πολυτεχνείο, εγώ ήμουνα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. Εντάξει, δεν λοιπόν, είναι και το ζήτημα. Και αυτοί που, εκεί που έμενα. Ήταν και στο Πολυτεχνείο. Και πήγα. Ρε, ήταν και στο Πολυτεχνείο άνθρωπο. Βεβαίω. Πα δεν πάμε καλά, πού ήρθατε. Βεβαίω. Και ζει η γυναίκα που με, πώς λέγεται, που έμενα σπίτι τους, ζει μόνο η γυναίκα, η μάνα μου δεν ζει βέβαια. Λοιπόν, και μετά το Σάββατο ξαναγύρισα στο Πολυτεχνείο. Να κάνεις τι. Μέσα. Για να δω τι έγινε. Καμένα να δεις τι έγινε. Καμένα όλα τα... Λοιπόν, Μάκη, 4-4,5 ώρα έρχεται άνθρωπο, ήμουν στουρνάρι, δίπλα στο ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί ήταν το στέκι μου, που είναι η πύλη. Και λέει, παιδιά, κατεβαίνω τάξη από την Αλεξάνδρας, μπορείτε να φύγετε όσοι θέλετε. Κύριε Ψυχα, ένα λεπτάκι μόνο. Ότι η Ελλάδα βρίσκεται, οι Έλληνες βρίσκονται σε σύγχυση, αυτό δεν μπορεί να το αφήσεις. Όχι, δεν είμαι καθόλου σε σύγχυση εγώ. Όχι, οι Έλληνες είπα. Και στους Έλληνες ανήκετε. Βεβαίως. Υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Αυτό, ξέρετε, είναι απολαυστικό με να το διαπιστώνεις, αποκρουστικό να το βιώνεις. Γιατί αυτομάτως πρέπει να βρεις και το φάρμακο, να σταματήσει αυτή η ιστορία της σύγχυσης. Δηλαδή, θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την ισοπεδωτική συμπεριφορά των συμπατριωτών μας την έχει το πολιτικό σύστημα. Έτσι όπως λειτουργήσε, απογοήτευσε τους ανθρώπους, τους έβγαλε από τη λογική τους, είτε αριστερή ήταν αυτή είτε δεξιόστροφη, και έχει δημιουργήσει μια κινούμενη λάβα η οποία δεν καθοδηγείται πλέον από ιδέες, αλλά από πάθη, από στιγμιές συγκρουσιακές καταστάσεις, από εντάσεις, οτιδήποτε άλλο. Επιτρέψτε μου, γιατί δεν είναι σωστό, να ακούσουμε για αυτά μία άνεργη, την Τζέννη Κούκουρα που για 10 χρόνια εργαζόταν στο πολυκατάστημα Φωκάς. Να σας διορθώσω, στον Όμιλο Φωκά, μόνο τους τελευταίους 3 μήνες δούλεψα στο πολυκατάστημα. Ήμουν στην Ερμού, σε ένα κατάστημα του Ομίλου της Εσπρί. Ο Φωκάς ήταν ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΕΣΠΡΗ στην Ελλάδα. Δούλευα εκεί. Δούλεψα εκεί 7 χρόνια περίπου και μετά 3 χρόνια μετατέθηκα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα πάλι στο κέντρο, σε Shop in a Shop, σε εταιρείες του Φωκά πάλι. Κύριε Κούκουρα, επειδή σέβομαι κάθε συνομιλητή μου, έτσι, θέλω να αποδώσω τον απαιτούμενο και τον πρέποντα σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο που έπαιξε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στο Πολυτεχνείο, ήταν ο εκφωνητής του Πολυτεχνείου. Ναι. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για αυτόν τον άνθρωπο να καταλάβει πώς εξελίχθηκαν οι επόμενες γενιές μετά τη μεταπολίτευση. Ναι. Εγώ βλέπω την αγωνία στα μάτια του. Ξέρω από πού πηγάζει ο θυμός του και πόσο ακραίος γίνεται, φραστικά βέβαια, γιατί ειρηνικός άνθρωπος κατά βάθος, ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας ό,τι συμβαίνει. Εσείς είχατε σχέση με την πολιτική, είχατε άποψη, είχατε ψηφίζατε. Κομματικοποιημένη δεν ήμουν ποτέ. Πολιτικοποιημένη, ναι, σίγουρα παρακολουθώ τις εξελίξεις. Ανέκαθεν το έκανα και το κάνω τώρα ακόμα περισσότερο, διότι είναι η κατάσταση τέτοια. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ήθελα να εμβαθύνω πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με κόμματα, να μπω σε κάποια παράταξη, να ταχτώ εκεί. Από αδιαφορία, από πλήξη, για ποιο όχι, λόγο. Όχι, απλά νομίζω ότι είναι το σύστημα τέτοιο που δεν με εκφράζει. Το σύστημα. Ναι, θέλω να πω ότι σε όποιο κόμμα και αν ανήκεις, υπάρχει πάρα πολύς φανατισμός. Κάτι που εμένα δεν με εκφράζει καθόλου. Επομένως,
επέλεξα όταν ψηφίζω. Ψηφίζω ποτέ δεν έχει τύχει να απέχω ή να ρίξω λευκό ή οτιδήποτε. Όχι, με ποια κριτήρια ψηφίζετε? Με ποια κριτήρια τώρα αυτό, δυστυχώς. Πώς, για να πάω να ψηφίσει ένα κόμμα υπάρχουν κάποια κριτήρια. Στέγη πολιτική έχετε τώρα? Αυτή τη στιγμή όχι. Δηλαδή τώρα, εάν γίνονταν εκλογές, πραγματικά δεν θα ήξερα τι να ψηφίσω. Δεν θα ξέρατε. Διότι ακούω δεξιά και αριστερά φωνές που δεν με εκφράζει καμία. Ευτυχώς που δεν είπε Χρυσή Αυγή, γιατί θα είχαμε σίγουρα μάχη. Όχι, το έδειξε από την αρχή. Μα για εσάς μου γράψαν ότι το σκέφτεστε να ψηφίσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είπα ότι τα δύο κόμματα που είναι ψηλά στην εκτίμηση του κόσμου είναι αυτά. Το αποδίδω στο κακό ρεπορτάζ των συνεργατών μου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Το τι γίνεται με τα τηλεφωνήματα δεν μπορώ να σου το περιγράψω από το κέντρο. Λέει πώς τους επιλέξατε όλους αυτούς. Δεν κάναμε casting για να επιλέξουμε τους προσκεκλημένους. Αλλά ούτε καν γνωρίζαμε τι ακριβώς ψηφίζουν, γιατί δεν καλείς τους ανθρώπους στην εκπομπή σου ρωτώντας σου το πολιτικό τους φρόνημα. Βεβαίως για εσάς από τη λυρική σκηνή εδώ τα εξαμάξεις και ένας σου είναι και μυτιλινιός, γιατί λέει, ξεχάσατε, λέει, στο χιτήριο που είχατε πάει χρυσαυγίτες και κράζατε και χτυπάγατε τους ηθοποιούς. Εσείς ως καλλιτέχνης, λέει, πώς ανέχεστε αυτές τις συμπεριφορές? Με συγχωρείτε. Σωστή παρατήρηση. Με συγχωρείτε, μια στιγμή. Άσχετα με τον τρόπο και την ένταση, και εγώ διαβάζω κάθετα με το. Βέβαια, θα μπορούσε να μην παρουσιαστεί κανένας. Εντάξει, αυτό. Αλλά κάθετα με το έργο αυτό, σαφώς σε διαφωνώ. Εντάξει, όποιος κάθε διαφωνεί με ένα έργο πάει και δεν είναι. Όχι. Εντάξει, κάνουμε... στη Γαλλία, κάποιος που διαφώνησε με ιστορικά γεγονότα μπήκε στη φυλακή και το απαγόρευσαν και κάψαν και τα βιβλία του. Στην προοδευτική Γαλλία. Ας μην το πιάσουμε αυτό. Γαλλική Επανάσταση. Εντάξει. Προοδευτική και του διαφωτισμού. Γαλλία. Προοδευτική Γαλλία, όταν θεωρούν ότι είναι το πρόβλημά τους, το εσωτερικό τους, η στάση τους και η μάχη που δεν δώσαμε τους Γερμανούς. Έχουν τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρετε. Όμως θα ήθελα το ρόλο τους στο δεύτερο. Το λόγο, παρότι υπάρχει ο Σεραφείμ δίπλα και δικαιολογεί. Ναι, μόνο να δω αν ολοκληρώσατε, αν ολοκλήρωσε η κυρία. Και βεβαίως η. Μια κυρία έχουμε επιτέλους. Άστεγη πολιτικά. Α, ναι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ναι. Ακούσατε άστεγη και πεταχτήκατε πάνω. Λέει άνεργη να μείνω και άστεγη. Όχι, πολιτικά ευτυχώς, άστεγη. Να την ξερωτήσω κάτι. Στον κάλο του κυρίου Μάκη, τι είχατε ψηφίσει? Στο? Στον κάλο που έκανε στο Zoukla.gr, τι είχατε ψηφίσει? Δεν το είχα δει. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Συγγνώμη. Όχι, αλλά δεν μπαίνετε στο ίντερνετ. Μόνο στο Facebook μπαίνετε. Ναι. Ναι, έτσι είναι αυτή η γενιά. Ναι. Τώρα που είμαι άνεργη. Ο Παπαχρήστος δεν ξέρει από κινητό τηλέφωνο, εσείς ξέρετε μόνο από Facebook, αλλά δεν μπαίνετε στο διαδίκτυο. Το Facebook το απέκτησα τώρα που έμεινα άνεργη, δεν είχα πριν. Τους μήνες που είμαι άνεργη. Δεν είχα πριν, ούτε ήξερα πώς λειτουργεί. Ναι, μα αυτή είναι η Ελλάδα. Σας μιλάω ειλικρινά δηλαδή. Αυτή η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σήμερα. Και είναι μια αλλοπρόσαλη κατάσταση. Και θέλω να ακούσουμε πριν έρθω σε εσάς και τον κύριο Κρόμπο να μας πει. Μην τους πείτε ότι ψηφίζετε Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Μπορώ να το πω κάθετα. Ναι. Αυτό το αριστούργημα, με συγχωρείς πάρα πολύ που σε διακόπτω, αυτό το αριστούργημα, μια μικρού μήκους ταινία που θα έπρεπε να τη δουν όλοι και στα σχολεία να διδάσκεται, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με νευρώσεις αυτού του τύπου, από τις οποίες διακαντέχονται και άνθρωποι εξαιρετικοί, όπως είναι οι δύο απέναντί μου. Ναι. Θα μπορούσαμε να πίνουμε καφέ κάθε πρωί, ας πούμε. Βέβαια, είναι ευχάριστοι άνθρωποι. Είναι απίστευτο ποιες νευρώσεις οδηγούν ανθρώπους σοβαρούς και συγκροτημένους να μην λαμβάνουν υπόψη τους. Ο θυμός και η αγανάκτηση, Γιάννη. Αυτό δεν φτάνει. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν μπορεί να είναι άλοθη συνεχές. Μιλάμε για να ζει. Εγώ το καταλαβαίνω. 3% έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Είναι ανώμαλοι. θα τα πούμε μετά, επειδή διάκοψα με σχόλια πάρα πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριάντη για τα καλά του λόγια και πρέπει να πω. Τι καλά λόγια, ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι,
η πραγματικότητα. Ήταν ένα κοινωνιολογικό κέντημα αυτό που έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα μήνυμα από τον πατέρα μου που μου λέει: Αγοράκι μου, ο κύριος Τριάντης δεν είναι ο προλαλής σας, είναι ο κύριος Τριάντης. Και φρόντισε να επανορθώσεις και επανορθώνω δημοσίως. Είδατε τι εκπομπές, ε? Είναι ενδοοικογενειακή υπόθεση πολλές φορές. Αλλά εγώ είμαι περίεργος να ακούσω λοιπόν αυτός ο καλλιτέχνης που έτσι και έκανε αυτό το πόνημα που τόσο πολύ το έχουμε κολακέψει, γιατί έτσι είναι. Δεν γνωριζόμασταν, δεν σας ήξερα, δεν είχα έρθει στην παράσταση. Το είδα στο blog της Ζούγκλας που το ανέβασε κάποιος αναγνώστης. Πείτε μου, σε αυτό το χάος που κολυμπάτε, σε ποια Ελλάδα βρίσκεστε? Σε αυτό το χάος. Σε αυτό το χάος κολυμπάω στην Ελλάδα της καταλλαγής, στην Ελλάδα της νεφαλιότητας, στην Ελλάδα της ψυχραιμίας, στην Ελλάδα του διαλόγου, στην Ελλάδα του κοινού παρανομαστή που δεν είναι άλλος από το να κοιτάξουμε επιτέλους το διπλανό μας με αλληλεγγύη και να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον ευλογημένο και καταραμένο συγχρόνος τόπο είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε και θέλουμε να ζήσουμε εδώ πέρα και πρέπει επιτέλους όλοι μαζί να αφήσουμε πίσω ό,τι αγκυλώσεις, ό,τι αιμονές, ό,τι κατάλοιπα κομματικά, ιδεολογικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε βάλτε εκεί πέρα, στην πάντα και ο ένας να στηρίξει τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στενοπό που περνάει η χώρα μας, η πατρίδα μας και να καταφέρουμε να βγούμε απέναντι, τίποτα άλλο. Αυτό ήθελε να καταδείξει το βιντεάκι που είδατε, ήθελε να στυλιτεύσει την κατάρα της φυλής που δεν είναι άλλη από τη διχόνοια η οποία μας διέπει στους αιώνες των αιώνων. Αν με ρωτάτε τώρα για κομματικά που στέκομαι, ποτέ δεν δήλωνα οπαδός κόμματος. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά έχετε στέγη πολιτική, δηλαδή αν τώρα γίνουν εκλογές, ξέρετε τι θα ψηφίσετε? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι δεν θα ψηφίσω ίσως, αλλά δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Θεωρώ μεγαλύτερη ανοησία δεν θεωρώ ότι υπάρχει από το να είσαι οπαδός κόμματος. Οπαδός επιτρέπω στον εαυτό μου να είμαι μόνο του Πανιωνίου και τίποτα άλλο. Οπαδός κόμματος θεωρώ ότι είναι μεγάλη βλακεία να είσαι, γιατί το κόμμα τη μία λέει αυτά, τη μία χρειάζεται αυτά η χώρα, οπότε πας από εκεί, την άλλη χρειάζεται μία αριστερή λύση, την άλλη μία δεξιά λύση, την άλλη μία κεντρώα. Είναι ένα καράβι το οποίο πλέει και πρέπει τη μία να γέρνουμε προς τα αριστερά γιατί φυσάει από δεξιά, την άλλη να γέρνουμε δεξιά γιατί φυσάει αριστερά και την άλλη να πηγαίνουμε ευθεία όταν είναι μπουνάτσα. Στενόχωρα όλα αυτά. Βεβαίως. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν έχετε στέγη πολιτική. Δεν το απολαμβάνετε. Δεν μου λείπει. Δεν μου λείπει κομματική στέγη καθόλου, κύριε Τρόπο. Ναι, θα θέλατε να υπάρχει ένας χώρος που σας εμπνέει, που σας φτιάχνει την όρεξη, που θα θέλατε να πάτε να συμμετέχετε. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι η συμμετοχή. Αν δεν υπάρχει αυτό. Δεν την αλληλεγγύη μου και τη συμμετοχή μου την εκδηλώνω και την εκφράζω με χίλιες δυο άλλες εκδηλώσεις. Στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στον περίγυρό μου, τον κοινωνικό, τον φιλικό. Υπάρχουν χίλιοι δυο τόποι για να εκδηλώσει την αλληλεγγύη. Σωστά. Μόνο μέσα από τα κόμματα. Δεν χρειάζεται να κολλάς αφίσες για να νιώσεις αλληλέγγυος με κάποιο χώρο. Όχι βέβαια, αλλά επειδή. Νιώθω αλληλέγγυος και με τον φίλο μου εδώ πέρα, τον Κάνη τον Αναρχικό, και με τον φίλο μου απέναντι τον Χρυσαυγίτη. Μπορώ να βρω κοινές αναφορές. Μπορώ να βρω κοινές αναφορές. Άσχετα αν δεν θα ψήφιζα ποτέ κάτι αναρχικό και ποτέ κάτι χρυσαυγίτικο. Εγώ δεν ζητώ να με ψηφίσει κανένα. Οπότε και είναι ο μόνος που δεν με ζητάει. Ναι, είναι ο μόνος που ζητάει. Ο Χαρολιάκος ζητάει. Και, ωραία, και έτσι ζητάει. Όπως και δεν μπορώ είπατε να πιστέψω ότι 400. Ζητάει και αυτό είναι το ζητούμενό του, το Μιχαλολιάκου είναι να γίνει ένα αστικό κοινοβουλευτικό μόρφωμα. Και έτσι ψύχρεμος και αλληλέγγυος, όπως δηλώσατε, πώς φαντάζεστε ότι θα κυβερνηθεί ο τόπος εάν σαν και εσάς είναι πολλά εκατομμύρια Έλληνες που αισθάνονται, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν πρέπει κάπου να στραφούν για να δώσουν τη διακυβέρνηση του τόπου σε κάποια, εν πάση περιπτώσει, σε χέρια που θα μπορέσουν να βγάλουν πέρα το κάρο από τη λάσπη. Πιστεύω πάρα πολύ στην επανάσταση και πιστεύω ότι την επανάσταση πρώτα πρέπει να την κάνουμε στον καθρέφτη μας. Εγώ αυτό προσπαθώ από μέρος μου. Δεν το έχω καταφέρει καθόλου, σε ελάχιστο ίσως βαθμό. Αυτό προσπαθώ, αυτό ευελπιστώ και για τους διπλανούς μου. Και αναμένω και έναν ηγέτη. Έναν ηγέτη ο οποίος θα εμπνεύσει ανεξαρτήτου ιδεολογικών και κομματικών αποχρώσεων όλο τον κόσμο, τον περισσότερο κόσμο, την πλειοψηφία και να πούμε ναι, ότι εδώ είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος τα εννοεί αυτά που λέει, είναι αχρωμάτιστος, είναι αδέκαστος και ταυτιζόμαστε μαζί του. Και πλησιάζει προς το ιδανικό, Γιάννη Τριάντη. Εγώ έχω συγκλονιστεί απόψε, παρότι είναι υπερβολική λίγο η λέξη, αλλά μου συμβαίνει εσωτερικά. Είδα δύο θαυμάσιους ανθρώπους που θα μπορούσα, το είπα στο διάλειμμα, να είμαστε φίλοι και να πίνουμε καφέ, ας πούμε. Κάθε πρωί να πίνουμε κρασί το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς άνθρωποι πεπαιδευμένοι, ευαίσθητοι και στην προσωπική τους ζωή, φαντάζομαι έντιμοι και δίκαιοι, απέναντι στην ύπαρξη, απέναντι στα πρόσωπα και στα πράγματα, πώς είναι δυνατόν να μην ανατριχιάζουν όταν μιλώ για τον κύριο Ψύχα, που δεδηλωμένα είπε ότι θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή ή Ανίκη. Πώς όταν αυτή η ναζιστική αλήτικη συμμορία δέρνει χυμαζόμενους μετανάστες, ζουν με ένα ευρώ το μήνα. Πώς δεν μπορεί τις αδερφές, ας πούμε, ή τους αιρετικούς πάσης φύσεως. Πώς στρέφεται εναντίον αλλοδόξων, που είμαι βέβαιος ότι εσείς εσωτερικά, ότι δεν τους ανέχεστε απλώς, τους θέλετε να υπάρχουν δίπλα σας, επειδή είστε ανοιχτός άνθρωπος από αυτά που διέκρινα, αυτή μαχαίρι και αίμα. Γιατί είναι ναζί. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κακοποιούν την έννοια της πατρίδος και του έθνους, την καπηλεύονται, οφείλω να ομολογήσω ότι εισέδησαν στη ρογμή που άφησε χρόνια τώρα μία τυφλή αριστερά, η οποία μόλις άκουγε πατρίδα και έθνος τραβάγε πιστόλι, όπως ο Γκέρινγκ. Οφείλω να συγγνώμη, Δημήτρη. Απορώ λοιπόν όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν δυσανεξία για τον άνθρωπο, για την ύπαρξη και επικαλούνται την πατρίδα και το έθνος τον ελληνισμό, επικαλούνται την χιλιόχρονη ιστορία του αυτού του λαού, ο οποίος δεν είναι το ίδιο αίμα, αλλά είναι η ίδια γλώσσα, είναι τα ίδια ήθη, είναι οι ίδιες λέξεις που ακούγονταν εδώ δίπλα στην αγορά της Αθήνας πριν από 2 και 3 χιλιάδες χρόνια. Και την καπηλεύονται. Πώς είναι δυνατόν η όποια ένσταση, η διαμαρτυρία, η οργή και ο θυμός να οδηγήσουν ανθρώπους συγκροτημένους και ευαίσθητους δίπλα σε ναζί. Και μη μου πείτε, είναι το μόνο που δεν μπορώ να ακούσω από εσάς, ότι δεν ξέρετε. Ξέρετε και παραξέρετε. Δεν είναι σωστό όμως να αισθανόμαστε σαν κατηγορούμενοι, γιατί όχι, ίσως να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα. Εγώ δεν σου είπα αύριο το πρωί θέλω να πιω καφέ μαζί σου. Στον τοίχο. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είσαι λεπρός. Και εγώ δεν είμαι από τον παράδεισο που έρχομαι. Όποιος πει ότι θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή, αισθάνεται λεπρός. Όχι. Δεν εννοώ αυτό. Και τελειώνω με αυτό. Και μπορεί και χειρότερα. Πριν από 2 μήνες, ένας πολύ σεβαστός μου άνθρωπος, δεν τον ξέρω προσωπικά, λέγεται Σάββας Μιχαήλ. Είναι Έλληνας, Εβραίος, Έλληνας, τροτσκιστής, πολύ σοβαρός άνθρωπος και έκατσε στο σκαμνί του κατηγορουμένο, γιατί η Χρυσή Αυγή έκανε μήνυση εναντίον του για κάτι που τέλος πάντων είχε γράψει ως αρχηγός του τροτσκιστικού κόμματος που είναι προείστατη. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε τι είπε όταν σε μια συνέντευξή του, νομίζω στη Λάιφο, δεν θυμάμαι σε ποιο έντυπο, είπε αλίμονο αν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, αν θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, ότι είναι όλοι ναζί ή φασίστες. Προς Θεού, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι έντιμοι στη ζωή τους, δίκαιοι και από την οργή τους να καταφεύγουν σε αυτή την απελπισμένη διέξοδο. Προς Θεού. Είπατε πριν για τους μετανάστες. Εγώ θα σας πω ότι το 1997 η σηκώδια Κέφια πήγα στην Αυστραλία. Αυτό το χάλι όμως με τους μετανάστες εδώ, που τους λένε όλοι μετανάστες, προσωπικά εγώ τους λέω λάθρο μετανάστες, γιατί εγώ πήγα νόμιμος. Ωραία. Ήμουν στην Αυστραλία και πήγα νόμιμος. Δεν μπορούσα να πας παράνομος. Εδώ αυτό είναι χάλι. Γιατί κοιτάτε τι κάνει η Χρυσή Αυγή και δεν κοιτάτε τι κάνανε αυτά τα κόμματα που είχαν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, να μπαίνει όποιος θέλει και μπαίνει ακόμα. Και να μαζεύονται όλοι στο κέντρο. Συμφωνώ μαζί σας. Και κλείνω με αυτό για δεύτερη φορά. Γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ. Να γίνουμε ρατσιστές. Εκτός από την πατρίδα και το έθνος, στα εθνικά θέματα γενικά, που η αριστερά είναι μαραζωμένη και δεν έχει ποτέ απαλλαγή από έναν δυναστικό δίθεν διεθνισμό. Και στο θέμα της μετανάστευσης έχει επίσης δίκιο. Έχει άδικο.
Όμως, το υπαρκτό πρόβλημα δεν νομοποιεί φασιστικές παρεκβάσεις. Να δέρνεις και να υποκαθιστάς το κράτος. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να καταλάβεις. Κανείς δεν συμφωνεί με τη βία. Κανείς. Αλλά η αυτό βία ήταν η Χρυσή Αυγή, είναι αυτή που υφιστάμεθα κάθε μέρα όμως. Γιατί δεν μιλάτε για τη συγκυβέρνηση, γιατί μιλάτε για αυτούς. Αυτοί κυβερνάνε, δεν κυβερνάει η Χρυσή Αυγή. Είναι βασική για τα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε φοβερά προβλήματα. Κύριε Φιντανίδη, παρακαλώ. Πολλά έχω να πω. Το πρώτο που έχω να πω είναι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Τίποτα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όπως συνέβη και στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που λόγω της φτώχειας και της πείνας και της καταπίεσης αναδείχθηκε ο Χίτλερ. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Και τη σύνταση αυτό, βέβαια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτό ονειρεύονται, έναν Χίτλερ. Δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι η οργή τους. Δεν τους κατηγορώ εγώ. Η οργή τους είναι. Δεν πιστεύω ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Είναι η οργή. Και να πω και κάτι άλλο. Είπατε για τους μετανάστες. Άλλο η Αυστραλία που είναι 6.000 μίλια μακριά και άλλο η Ελλάδα που είναι μια γέφυρα με μια διαφορά. Τα πρώτα χρόνια τους δεχτήκαμε ευχαρίστως. Πήραν όλες τις πρακτικές δουλειές που εμείς δεν τις θέλαμε. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Οι μαμάδες μας είχαν μετανάστες για να τις περιποιούνται και όταν γινόταν η Αττική Οδός, θυμάμαι, και κατέρευσε μια γέφυρα, είχαμε 2 νεκρούς και 13 τραυματίες, όλοι Αλβανοί ήταν. Και τότε είχαμε βγει στην Αθήνα με έναν τίτλο «Αττική Εδός». Τότε μας άρεσε αυτό. Τώρα δεν μας αρέσει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι άνθρωποι σαν τον κύριο Ψύχα, που έχει και μια καλλιτεχνική έτσι, προϋπηρεσία, πιστεύει σε αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορεί να ψηφίσει. Και να πω και κάτι άλλο, αγαπητέ. Στις προηγούμενες εκλογές, 3 κόμματα αναδείχθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανεξάρτητη Ένωση, η Χρυσή Αυγή. Χωρίς εφημερίδα και χωρίς τηλεόραση δική τους. Από το διαδίκτυο Ανεξάρτητη Ένωση. Όχι μόνο από εκεί, από την οργή του κόσμου. Ναι, αλλά ως μέσον χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο. Εντάξει, ναι. Και οι δύο. Νομίζω τώρα όλοι οι Έλληνες βλέπουν διαδίκτυο. Άστε τώρα, μην τα παραλέμε. Η οργή είναι. Αλλά η οργή είναι. Ζήσαμε μία 30ετία οικονομικής, έστω και εικονικής ευμάρειας. Πράγματι. Το χρηματιστήριο ανέβαινε, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, αυτά, εκείνα. Μου έλεγε ένας πρέσβης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, εγώ δεν ξέρω κανένα Βρετανό, μου λέει, Βρετανός είναι. Εκτός από τους πολύ πλούσιους, έχουν 2 και 3 εξοχικά, 3-4 αυτοκίνητα και ένα τι άλλο. Είχαμε κλητήρα στην εφημερίδα μας, 23 χρόνια, είχε 2 αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Ο κλητήρας στη Φραγκούρα Γεμάινη είχε μόνο ένα ποδηλατάκι που το είχε δώσει η επιχείρηση. Το παραξηλώσαμε. Γιατί πήγαμε να πατσίσουμε την ένδυα αιώνων. Το DNA που γράφεται μέσα σε ένα λαό είναι πολύ μεγαλύτερο από το DNA ενός ανθρώπου. Περάσαμε 600 χρόνια δουλείας. 2 αιώνες με τους Φράγκους και 4 με τους Οθωμανούς. Και πεινάσαμε και δυστυχήσαμε. Και ξαφνικά βγήκαμε στη... Μου έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο περίφημος αυτός άνθρωπος, φιλόσοφος, λέει μέχρι το 60 που οι Έλληνες ήταν φτωχοί, ήταν και φιλότιμοι και εργατικοί και τι ωραία χωριά χτίζανε. Όταν σιγά σιγά πήγαν στην κατανάλωση, ήρθε η Χούντα. Αυτός πρόσθεται και το Πασόκ για γνωστούς λόγους. Και η ιδιωτική τηλεόραση με τα reality και τα αυτά και εκείνα χαλάσαν οι Έλληνες. Και πέσανε με τα μούτρα στην κατανάλωση. Το 85 έδωσε μια συνέντευξη στο Guardian και έλεγαμε καμάρι, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει μόνο πολιτικό τύπο και καθόλου κουτσομπολίστικο. Πού να ξέρα τι θα γινόταν μετά το 90. Λοιπόν, όλα αυτά φτάνουν και τον κύριο Ψύχα να λέει θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Λυπάμαι που το ακούω, αλλά το κατανοώ όμως. Το κατανοώ. Είναι οργισμένος κι αυτός. Γιατί λέτε συνέχεια τον κύριο Ψύχα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τη δημοσκόπηση του κύριου Μάκη, ο Ζουγκλατζιάρα, δεν την έχει ερμηνεύσει κανείς πια. Δεν ήταν, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Φοβάμαι ότι κανείς δεν την έχει ερμηνεύσει αυτήν την εκδήλωση. Εγώ είδα και τις άλλες δημοσκοπήσεις. Χρυσή Αυγή είναι 10,5. Μπορεί να είναι και 12. Παρόλο όσα έχουν γίνει. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτό είναι μορφή.
Έχει δίκιο ο φίλος μου εδώ. Δέχομαι όλες τις μονές. Όπως και εγώ να διαμαρτύρομαι, αλλά απλώς άλλο αν διαφωνώ, άλλο αν κατανοώ. Πιστεύω ότι ήταν διάφορη διαδικασία. Ακούστε, η κυρία εκεί είναι άνεργη. Τι θες να κάνει. Ακούστε, συμμετέχετε. Και κάτι άλλο με συγχωρείτε. Ναι. Εμείς Έλληνες ποτέ δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Από τα αρχαίους χρόνους. Διαβάστε ένα ωραίο βιβλίο του καθηγητή Βακαρόπουλου, χαρακτήρας των Ελλήνων. Από την αρχαία εποχή, οι ελληνικές πόλεις πολεμούσαν συνέχεια η μία την άλλη. Μία φορά ενώθηκαν. Το 480 π.Χ. και το 479. Κύριε Φιντανίδη, μισό λεπτό. Το μικρόφωνο σας πρόδωσε. Τώρα εδώ κάτι βγάλατε το μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα να διορθώσουμε για το τεχνικό πρόβλημα και να ακούγεστε και επιστρέφουμε. Και περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ναι, σε εσάς. Αυτό χάλασε το αυτό μου. Και ναι, να δώσουμε το λόγο στο Σεραφείμ Φιντανίδη για να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε. Πού είχα μείνει, δεν θυμάμαι. Αυτό είχατε μείνει ότι... Ναι, ο Βακαλόπουλος, ο καθηγητής, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο, χαρακτήρας των Ελλήνων, που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Και λέει οι Έλληνες, επειδή είχαν πολύ υψηλό IQ, λόγω του κλίματος, γιατί δεν μπορούσε να δείξει πολιτισμό τότε στα πολύ ψυχρά ή τα πολύ θερμά κλίματα. Εδώ ήτανε μια χαρά, η Αττική ειδικά. Επειδή είχαν πολύ, δεν παραδεχόντουσαν τους άλλους. Και οι ελληνικές πόλεις πολεμούσαν συνέχεια η μία την άλλη. Το ξέρουμε αυτό. Πιστεύετε ότι ήταν ρατσιστές οι αρχιέλληνες. Πώς? Πιστεύετε ότι ήταν ρατσιστές οι αρχιέλληνες. Ρατσιστές. Σε σχέση με τους άλλους λαούς. Να σας πω κάτι. Στο θρίαμβο της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα είχαν 200.000 δούλους και οι γυναίκες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Έτσι. Έτσι. Άλλο θέλω να πω. Μία φορά ενώθηκαν, λέει, το 480 π.Χ. για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Θριάβευσαν και αντί να ενωθούν έκαναν 25η εμφύλιο, μετά και διαλύθηκαν. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζει η Ευρώπη να αναγεννάται και εμείς κάνουμε ένα 50ετή εμφύλιο και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό μας έχει σημαδέψει. Δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε. Το βλέπεις αυτό και στην αριστερά. Η αριστερά είναι η πολυδιάσπαση του ατόμου. Όλο διασπάται. Όλο διασπάται. Το μόνο καλό τώρα με αυτή την κρίση, ποιο είναι? Ότι βάζουμε κάτω στο μυαλό τι λάθη έχουμε κάνει. Είναι σαν να κάνουμε μια ψυχανάλυση. Και όπως λέει ο Σολομός σε ένα ποίημά του, το χάσμα πάνιξε ο σεισμός, ευθύς εγιώμησε άνθη. Εγώ πιστεύω από αυτή την κρίση κάτι καλό θα γεννηθεί. Κατά τα άλλα, επειδή το ξέρει αυτό ο κ. Στερανταφυλόπουλος, το ξαναπεί, έχω μείνει σε ένα στίχο ενός ποιητή πριν από 101 χρόνια του Βυζιεινού. Ανετράπη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Μετεβλήθη. Και ανετράπη, λέει σε ένα άλλο. Ο ρυθμός του, έχουμε παλαβώσει και φτάνουμε να ψηφίσουμε για Χρυσή Αυγή ακόμα. Μπορεί να τα ακούσει ο κύριος εκεί απέναντι. Αυτό που είπε ο Σεραφείμ, εγώ το 1973 στη Ξάνθη, το είχα γράψει στο καπέλο μου. Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός αυτής εγέννησε μάνθη. Δέλτα σίγμα. Το δεύτερο γραφείο, Νικήτας Ερωτόκλητος, φασιστόμουτρο, που προδώσανε την Κύπρο και πήγαν και κάνανε πραξικόπημα εκεί κάτω. Από εκεί φύγανε, με συνέλαβε, με πήγε και με βασάνισε. Έλα. Ναι, ζει αυτό το τομάρι ακόμα. Ναζιστάκι θα είναι. Και λέει, ποιο, εμείς είμαστε ο σεισμός και εσείς τα άνθη. Και λέει ο Σολομός το είπε. Σκατά είναι γι' αυτό σαν και σένα. Την ίδια στιγμή, εγώ είπα τον εθνικό ύμνο στο Πολυτεχνείο και εκεί πάνω λέγανε στα παιδιά, ποιος έγραψε τον εθνικό ύμνο δεν ξέραμε. Ποιος το μελοποίησε δεν ξέραμε. Όταν εγώ τον είπα, ήταν για να τον καθάρω από τη βρωμιά των ναζιστών και των φασιστών. Γι' αυτό τον είπα. Και τον είπα ροκ. Και θα βλέπω απέναντί μου ανθρώπους που ψηφίσανε 450.000
αυτά τα τέρατα που προσβάλλουν την πατρίδα μου. Πώς θα το ανεχτώ. Και μου λένε ήμουνα και στο Πολυτεχνείο απ' έξω. Ποιο Πολυτεχνείο. Μέσα. Το Προκλείο, το Πολυτεχνείο ήταν μια εξέγερση. Όχι γιατί να πέσει χούντα μόνο, αλλά και στο σύστημα, είτε εμπειραλιστικό, είτε ΝΑΤΟ, είτε καπιταλισμός, γιατί είναι αυτό που φτιάχνει χούντες. Και σήμερα έχουμε καινούργια χούντα. Είναι οικονομική, από τους Τροϊκανούς, δεν έχουμε δημοκρατία, διότι η δημοκρατία είναι στα μέτρα τους, και νομοποιούνται και μας κάνουν συνενόχους, αυτοί εδώ πέρα μας συγκυβερνούν, που χρεώνουν την πατρίδα μας και τα παιδιά μας για 200 χρόνια, και εγώ όταν πήγαινα να πάρω από το μονοπόλιο αλάτι, σπίρτα, έλεγα στον πατέρα μου, αφού πάρει τον μπακάλικο. Όχι, παιδί μου, λέει. Εκεί πέρα πληρώνουμε τα δάνεια της Αγγλίας. Θα έρθει η Χρυσή Αυγή να μας πει τι. Αυτά τα τέρατα που πρέπει αυτή τη στιγμή και οι ψηφοφόροι ακόμα να αισθάνονται συνένοχοι, γιατί τους βλέπεις ότι είναι μια συμμορία εγκληματική. Και το έχουν διαπράξει. Είτε βλέπουν μαύρο, είτε βλέπουν ξένο, είτε βλέπουν τον συνέλληνά τους, τον μισούνε. Και θέλουνε, είναι και αντισυστημικοί, για να φέρουν τι, τον κρατικό καπιταλισμό, κομμουνισμό. Τι θέλουνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα καπιταλιστικό, κομμουνιστικό. Παλιά μας λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια μας. Τώρα τα παίρνουν οι ίδιοι. Και να πω και μια, έτσι την καταθέτω. Όταν γινόταν στη Χούντα μέσα μια δίκη, μας πιάσανε και είχε μαζευτεί ο κόσμος στο Αρσάκιο απ' έξω, δικάζανε τους 11 φοιτητές που μας πιάσανε, βρέθηκα μέσα σε ένα δωμάτιο και βλέπω τον Καναλόπουλο, τον Μαύρο, τον Παπασπύρο και έναν αξιόλογο άνθρωπο, ζει ακόμα, τον Τάσιο. Ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Ναι. Και βλέπω και το Βρήτανη του Πολυτεχνείου. Και κουβεντιάζανε. Ήμουνα μικρός, με ρωτάγανε τι γίνεται. Και λέω στον Καναλόπουλο, είσαι ο τελευταίος πρωθυπουργός που... Εκείνο τον καιρό. Πριν από τη Χούντα. Λέω, πίστευες ότι οι κομμουνιστές είχαν τα όπλα για να πάρουν την εξουσία. Ναι, παιδί μου, λέει, το πίστευα. Τότε δεν έκανες για πρωθυπουργός. Και τώρα θα μου πει, ο κάθε ένας σαν και σένα, ή σαν τον Μιχαλολιάκο, ή σαν το καθήκη που βλέπω μπροστά μου, να έχει σχέση με την πατρίδα μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Θα μιλήσει κανένας άλλος μαγκή ή όχι. Θα έχουμε ελάχιστο χρόνο. Κάτι άλλο, ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Τίποτα. Έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Ήθελα να καταθέσω την ματιά μου, αν συμφωνείτε, δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν, σε κάποια δύο θεματάκια που άκουσα. Καταρχήν, μία ευθύνη ή συνευθύνη κατατέθηκε που φέρουμε όλοι μας εδώ και ακούστηκε για ένα παράδειγμα για κάποιον θηρορό που έχει δύο αυτοκίνητα. Συγχωρέστε με, μπορεί να είμαι και βραδίνος και να μην το κατάλαβα καλά, αλλά δεν βρίσκω πουθενά γραμμένο πόσοι πρέπει να έχουν δύο αυτοκίνητα ή ένα αυτοκίνητο. Μπορεί ο άνθρωπος να ήταν χαζός και να έχει δύο αυτοκίνητα. Δεν, επειδή ήταν θηρορός, δεν απαγορεύεται να έχει. Από την άλλη, μην αυτομαστιγωνόμαστε ότι όλοι μας φταίμε για όλα. Θα θυμίσω στον αγαπητό κύριο Φιτανίδη την έκφραση ότι όχι για 100.000 δολάρια δεν ξεπουλιόμουν, αλλά για 1 εκατομμύριο θα το συζήταγα, γιατί είμαι ακριβή πουτάνα εγώ. Συναδελφός του ήταν, το θυμάστε, πρωτοσέλιδο του Έθνους του κύριου Μπουσμπουρέλη, δημοσιογράφος ήταν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν φταίμε όλοι το ίδιο, ούτε τα φάγαμε όλοι. Ακούστηκε επίσης... πολύ ναι. Βεβαίως κύριε Φιτανίδη. Ακούστηκε επίσης ότι για τα δεινά της χώρας φταίει η αριστερά που δεν υπερασπιζόταν την πατρίδα. Όχι, ρε φίλοι. Όχι, ρε φίλοι. Όχι, ρε φίλοι. Ακούστηκε ο κύριος Τριάντης, το είπε. Ότι η αριστερά όταν άκουγε πατρίδα, έβγαζε σπυράκια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είπα αυτό. Να είστε προσεκτικός. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είπα αυτό. Είπα. Επιτρέψτε μου να καταθέσω τη ρογμή που άφησε η αδελφερία της αριστεράς στο συγκεκριμένο πεδίο, δεν μίλησα για ευθύνες της, στη ρογμή αυτή σε δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά την πατρίδα, την έννοια έθνος και πατρίδα, και στη μετανάστευση. Να είστε.
που δεν είδε από την αρχή το τεράστιο τρομακτικό πρόβλημα, εκεί εισέδησε η ναζιστική αλητεία. Αυτό είπα. Μάλιστα. Έχει τεράστια διαφορά εκεί. Θα τα πούμε με μια επόμενη ευκαιρία. Δηλαδή. Λοιπόν, το διευκόν στο Γκάιν δικαιούται. Και σας... Ήρθα στο λόγο. Εγώ είμαι ο Άβελ. Ο κόσμος έχει ανάγκη και από Άβελ και από Κάιν τελικά. Το καλό και το κακό. Λοιπόν, εγώ περίμενα ότι θα μιλούσα ίσως παραπάνω. Αλλά δεν έχει σημασία, θα πω έτσι στο διατάφτα δύο πράγματα, μια που θα κλείσετε με μένα την εκπομπή. Σαφώς ο κύριος Ψύχας δεν είναι ο εχθρός, ο δικός μου τουλάχιστον. Έτσι. Σαν αναρχισμό ορίζω, γιατί ο κόσμος ακούει αναρχισμό και το μαθαίνει ίσως από επεισόδια, πολλές φορές κακώς ερμηνεύουν τον αναρχισμό ή κάνουν άσκηση κακή, συκοφαντούν τον ίδιο τον αναρχισμό. Αναρχισμό σημαίνει, κύριε Ψύχα, το να ορίσω ξανά τη ζωή μου, εγώ ίδιος, τη μοίρα μου, την τύχη μου και όχι κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, απ' την άλλη, μαλατέστα, αν είναι να κερδίσουμε, να κρεμάσουμε φασίστες και να κερδίσουμε, καλύτερα να χάσουμε. Αυτό σημαίνει ότι εγώ τον τόσο κόσμο, ακόμα και από το προλεταριάτο που έχει δεινοπαθήσει από όλη αυτή την κρίση και από όλη αυτή την, αν θέλετε, την απαξίωση από το περιθώριο που τον έχει στείλει υπό η επίσημη θεσμική πολιτική και έχει απελπιστεί, γιατί σαν προϊόν ιδεολογικής σύγχυσης και απελπισίας βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι στο που ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Πόσοι είναι σαν τον Μιχαλολιάκο, σαν τον Κασιδιάρη και στο Λαγό? Υπάρχουν κάποιοι φανατικοί, κάποιοι ακραίοι εθνικοσοσιαλιστές? Σαφώς ναι. Αλλά ο περισσότερος κόσμος πραγματικά δεν ξέρει πού πατάει. Δεν ξέρει ότι ο Μιχαλολιάκος το 78 έβαζε βόμβες. Ίσως και εσείς να μην το ξέρετε. Σε σινεμά στην Αθήνα που παίζουν τους αναριστερές ταινίες και τον βγάζανε εκείνο το βράδυ με τα φορεία τον κόσμο. Βγήκαν τραυματίες άνθρωποι και παρολίγο να πεθάνουν. Λοιπόν, το πας μη Έλλην βάρβαρος, τι πιο ακραίο από αυτό? Εσείς μπορείτε να δεχτείτε κάποιο λαό εκτός από εμάς ότι είναι βάρβαρος? Και άλλοι άνθρωποι έχουν πολιτισμό και έχουν αξία. Θα ισοπεδώσουμε την ανθρώπινη ζωή τόσο εύκολα? Και οι θρησκείες. Εγώ θέλω τον κόσμο που είναι απέναντι, που είναι ενταγμένο στη Χρυσή Αυγή, πραγματικά, και δεν ξέρει πραγματικά που πατάει, που ιδεολογική σύγχυση και από θολούρα είναι εκεί, να έρθει μαζί μας, γιατί είναι κομμάτι αυτής της αριστεράς, αυτού του κόσμου, αυτής της κοινωνίας. Λάθος είναι εκεί. Σαφώς ο πατριωτικός εθνικιστικός λόγος, ο εθνικιστικός λόγος μάλλον, είναι ελκυστικός και σε εποχές κρίσης πραγματικά τραβάει, έχει κοινό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όμως δεν διαμορφώνει ένα καλύτερο κόσμο. Τον ναζισμό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω σαν ιδεολογία. Ολοκληρώνω αυτό που λέτε. Ολοκληρώνω. Δεν το δέχομαι. Είναι η πανούκλα, είναι μια πανούκλα η οποία πραγματικά μηδενίζει το αύριο και τον κόσμο. Δεν διαμορφώνει καλύτερη ζωή. Άρα πρέπει να χτίσουμε όλοι μαζί το εμείς, η επιστροφή στο εμείς, να διαμορφώσουμε μια καινούργια ζωή, ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, όπου ούτε πιστόλια θα είναι πάνω από τα κεφάλια, ούτε μαχαίρια ενώ του φύσα, στην κοιλιά των ανθρώπων. Και πάλι το θέμα όμως φεύγει. Φεύγει δηλαδή το ζήτημα. Πρέπει να κλείσω, ναι, δεν εξαρτάται από μένα. Παραδίδω το πρόγραμμα. Η συζήτηση αυτή ανεβάζει τη Χρυσή Αυγή. Για μένα φασισμός είναι αυτό το σύστημα. Που η οποία πριν από λίγο καιρό άφησε τυφλό ένα διαδηλωτή στο Κερατσίνι, αφήνει τους ανθρώπους καθημερινά ανήμπορους να είναι με κερί το βράδυ, χωρίς φάρμακα, χωρίς φαγητό, χιλιάδες παιδιά, 8.000 παιδιά είναι χωρίς πρωινό και πάνε στα σχολεία σε ποσιτισμό. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το σύστημα για μένα. Παράγει τη Χρυσή Αυγή και το φασισμό. Καλή σας ημέρα. Θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα. Γεια σας. Ah!